Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αυτό που είπε ο πατήρ Αλέξανδρος είναι, υπενθυμίζει ένα γεγονός, ότι τα Ευαγγέλια δεν ήταν πάντοτε αποτέλεσμα ενός ατομικού έργου, αλλά ήταν συλλογικό. Δηλαδή το Ευαγγέλιο δεν είναι του Λουκά, είναι το κατά Λουκάν. Δηλαδή είναι το κήρυγμα, η εκδοχή του Λουκά, όπως διαμορφώνεται μέσα από την εμπειρία του, μέσα από την ποιμαντική του, μέσα από τη σχέση του με τους ενωρίτες του, ας το πούμε έτσι, με τους ανθρώπους που ακούν το κήρυγμά του, διαμορφώνεται ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και σας είπα προηγουμένως στην προεισαγωγή της εισαγωγής ότι ο Λουκάς έχει πολύ έντονα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή και στο Ευαγγέλιο του βλέπουμε ότι νοιάζεται πάρα πολύ για τους ανθρώπους του περιθωρίου. Ο Ευαγγελιστής, ας πούμε, μαζί με τον Ιωάννη, ο οποίος ανεβάζει πάρα πολύ τη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία. Αλλά και γενικότερα στις αφηγήσεις του βλέπετε ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη θέση και βγάζει από το περιθώριο ανθρώπους που η συμβατική η κοινωνία της εποχής του δεν τους αποδεχόταν. Και το περίεργο είναι τώρα όταν πάμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι είναι ένα βιβλίο που πια περιγράφει τις πρώτες εμπειρίες της Εκκλησίας, τις μεταναστάσιμες εμπειρίες, που γίνονται πράξη σε μία κοινότητα. Κυρίως ξεκινάμε με την κοινότητα των Ιεροσολύμων, την πρωτοχριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, και μετά βλέπουμε από εκεί αποδεσμεύεται, ας το πούμε έτσι, το κήρυγμα, χειραφετείται από την Ιουδαϊκή του Μήτρα, και απλώνεται σε όλη την τότε γνωστή η ανθρωπότητα στην διασπορά καταρχήν την Ιουδαϊκή και στα όρια του ρωμαϊκού κόσμου. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα γιατί αναγκάζει τον χριστιανισμό να φύγει από την αντίληψη μιας περιφέρειας, μιας επαρχίας, μιας πόλης, πρωτεύουσας που όμως είναι υπό την κατοχή των Ρωμαίων και να δει μια αυτοκρατορία όπου είναι πάρα πολλά έθνη, πάρα πολλές φυλές, πάρα πολλές γλώσσες, παραδόσεις, πολιτισμοί κλπ. Άρα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, το λόγο με τον οποίο διατυπώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού, να προσλάβει τη γλώσσα των ανθρώπων, τον πολιτισμό τους, τις παραδόσεις τους, την νοοτροπία τους, να κατανοήσει την νοοτροπία τους και να αναδιατυπώσει τον λόγο αυτό με ένα τέτοιο τρόπο που να είναι συμπεριληπτικός όλων αυτών των τάσεων και να δίνει και τη δυνατότητα να μπορεί και στις επόμενες εποχές το Ευαγγέλιο να διατυπώνεται με ένα τέτοιο τρόπο που βλέπει και αγκαλιάζει και κατανοεί τον άνθρωπο και δεν τον υποχρεώνει να επανέλθει σε ένα παλαιό πρότυπο, να μιμηθεί ένα παλιό τύπο θρησκευτικότητας ή να αναοργανωθεί με ένα παλαιομοδίτικο κοινωνικό, ας πούμε, τρόπο. Οι πράξεις των Αποστόλων δείχνουν αυτήν την έξοδο από μια κοινότητα που είναι ενθουσιώδης, δηλαδή μετά την Ανάσταση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εμπειρία των πρώτων χριστιανών ήταν το κάτι άλλο, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, ο Χριστός με την Ανάστασή του σηματοδοτεί έναν καινούριο κόσμο. Μπορείς να αγαπήσεις τον εχθρό σου, μπορείς να ανεχθείς πολλά πράγματα που πριν δεν τα ανεχόσουνα, μπορείς να ξεχάσεις τον εαυτό σου, μπορείς να μοιραστείς αυτά που έχεις με κάποιον άλλο, με τους αδελφούς σου, που πριν δεν τους έβλεπες με τον ίδιο τρόπο. Νοιάζεσαι όχι μόνο για αυτούς που είναι συγγενείς σου και φίλοι σου και γείτονές σου, αλλά και αυτούς που ζουν σε άλλους τόπους, σε άλλες επαρχίες, πολύ περισσότερο όταν αναγκάζεσαι να γίνεις και εσύ ο ίδιος πρόσφυγας. Σκεφτείτε ότι οι χριστιανοί δέχτηκαν την πρώτη αίσθηση του διωγμού από τους αδελφούς τους, αμέσως μετά την ανάπτυξη της πρώτης κοινότητάς τους. Δεν ήταν αποδεκτοί από αυτούς που έμειναν στην παλιά διάσταση
του Ιουδαϊσμού που δεν δέχτηκαν δηλαδή το πρόσωπο του Χριστού και ταυτόχρονα βρέθηκαν ακόμα και στους τόπους που βρίσκονταν να είναι υποδιωγμών, διότι το Ευαγγέλιο τους μιλούσε για έναν άλλο κύριο, για έναν άλλο βασιλιά, ο οποίος δεν ήταν ο Ρωμαίος βασιλιάς, ο αυτοκράτορας. Και έτσι οι χριστιανοί θεωρήθηκαν ύποπτοι. Και από την πλευρά του κράτους που δεν είχαν καμία διάθεση να αντιπαρατεθούν μαζί του ή να δείξουν ανυπακοή, είδαν ότι δέχτηκαν διωγμούς χωρίς να τους έχουν προκαλέσει, παρόλο που η αγάπη τους ήταν δεδομένη, η κοινωνική τους συμβολή, η μαρτυρία της πρόνοιας, της αγάπης κλπ. Ήταν κάτι που ήταν υποδειγματικό. Βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι να είναι υποδιωγμών. Και βρέθηκαν πολλές φορές να είναι υποδιωγμών, παρόλο που προσπαθούσαν να προσλαμβάνουν τον άνθρωπο, τον διαφορετικό, τον άλλο. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο και πολύ επώδυνο. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στην πρωτοχριστιανική κοινότητα, όπου έχει αυτόν τον ενθουσιασμό. Ο Θεός λοιπόν, ο αναστημένος Κύριος είναι ο Κύριος της κοινότητας και αυτό σημαίνει ότι όλα μπορούν να γίνουν καινούρια, ένας καινούριος κόσμος γενιάζεται, αλλά είναι ένα ερώτημα. Ξεκίνησε αυτός ο κόσμος με τον Χριστό ή θα έρθει κάποια άλλη στιγμή? Περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία, περιμένουμε ένα ενδιάμεσο διάστημα, περιμένουμε κάτι μεταβατικό. Θα τη ζήσουμε αυτή τη διαφορετικότητα μόνο εμείς που είμαστε στην κοινότητα ή θα τη ζήσουν και οι άλλοι? Αυτά είναι ερωτήματα που έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή που εμφανίζεται η Εκκλησία και ακολουθούν την διαδρομή τους, τη διαδρομή της μέχρι σήμερα. Όλα αυτά τα κινήματα που διαμορφώθηκαν από την πρώτη χριστιανική, από την αρχαία χριστιανική Εκκλησία, χιλιασμός, μοντανισμός, ουτοπικές ας πούμε αντιλήψεις ότι έρχεται ο Χριστός και φτιάχνει τη δική του βασιλεία και ξερεί όλους τους άλλους που δεν ανήκουν στην κοινότητα ή για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον Χριστό αφού άργησε να έρθει, τον περιμένανε να έρθει ως ο νουπο, όπου να είναι έρχεται, πίστευαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ας κάνουμε μια εξαίρεση να φτιάξουμε τη δικιά μας κοινότητα, να φτιάξουμε τη δικιά μας γυάλα στην οποία θα περιοριστούμε μέσα για να συνεννόμαστε μεταξύ μας και να μην έχουμε και πολύ επαφή με τους άλλους. Αυτό ήταν ο μοντανισμός. Αυτά όμως όλα τα κινήματα δεν μπορεί να άλλαξαν, αν θέλετε, το θρησκευτικό τους περίβλημα, αλλά στην ουσία παραμένουν στη βάση του προβληματισμού. Και ο προβληματισμός εξ αρχής είχε τεθεί, ο Χριστός ήρθε. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι, αλλάζει η ζωή μας, ο κόσμος είναι διαφορετικός, μπορούμε να τον δούμε διαφορετικό. Έφυγε όμως, ανελήφθη. Όμως δεν μας άφησε ορφανούς, όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Μας έδωσε τον παράκλητο, άφησε τον παράκλητο, οπότε είναι παρόν ο Χριστός στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την προσευχή, μέσα από τα χαρίσματα, μέσα από τις ποικίλες διακονίες που ασκούνται μέσα στην Εκκλησία χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς κάποιο συμφέρον. Νιώθεις ότι ο Χριστός είναι παρόν. Και ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη διάσταση της διαλεκτικής, ότι είναι μεν παρόν, αλλά δεν είναι εντελώς παρόν. Δηλαδή δεν βιώνουμε αυτό που μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει και πάλι να κρίνει ζώντας και νεκρούς και να είμαστε όλοι μαζί σε μια κοινωνία, σε μια ενότητα μαζί του. Άρα προσδοκούμε την έλευση του Χριστού. Αυτό ήταν το μεγάλο, αν θέλετε, όραμα που είχαν οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια. Περίμεναν την παρουσία ή την παρουσία, τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός θα ξανάρθει, αλλά δεν θα ξανάρθει έτσι ταπεινός και καταφρονεμένος, θα έρθει εν δόξη. Και δεν θα έρθει να σώσει, αλλά θα έρθει να κρίνει. Το κρίνει δεν σημαίνει ότι θα έρθει να καταδικάσει όμως. Σημαίνει ότι θα έρθει να αποδώσει τη δικαιοσύνη, θα έρθει να ξαναβάλει τα πράγματα στη θέση τους, θα έρθει να αποκαταστήσει την ισορροπία των πραγμάτων, θα έρθει για να ξανακάνει τον κόσμο αυτό που ήταν, παράδεισος.
Και αυτή την εικόνα την έχουμε μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, που βλέπουμε ότι καταλήγει με την αποκατάσταση του παραδείσου, επιστρέφουν οι άνθρωποι στον παράδεισο, με την αποκατάσταση της κοσμικής αταξίας ή της αστικής, ας πούμε, αταξίας, η πόλη που ήταν πηγή παραγωγής προλεταρίων, γίνεται η Νέα Ιερουσαλήμ, η Καινή Ιερουσαλήμ, η οποία ταυτόχρονα είναι μια γυναίκα, την οποία οριστικά, μετάκλητα και αιωνίως την νυμφεύεται ο Χριστός. Αυτό είναι το τελικό μοντέλο, το τελικό μοτίβο με το οποίο τελειώνει η Αποκάλυψη και δείχνει όλη αυτή την αποκατάσταση των πραγμάτων. Οπότε οι χριστιανοί αυτό το περίμεναν. Φανταστείτε ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννου, που γράφτηκε περίπου το 90-95, τελειώνει με μία φράση. «Έργου Κύριε Ιησού». Όχι, λέει ο Χριστός, ναι, έρχομαι ταχύ. Και απαντάει η κοινότητα, απαντάει η Εκκλησία, «Έρχου Κύριε Ιησού». Αυτό το «Έρχου Κύριε Ιησού» είναι ένα σύνθημα το οποίο το λέγανε όλοι οι χριστιανοί μέχρι το τέλος του 1ου αιώνα με μία αραμαϊκή φράση. Το «Μαράν Αθά» ή «Μαράνα Θά». Σημαίνει στα νέα ελληνικά «Ο Κύριος εγγύς», «Ο Κύριος έρχεται», «Ο Κύριος θα έρθει», «Ο Κύριός μας έρχεται», «Ο Κύριός μας θα έρθει». Ανάλογα που βάζουμε τώρα, πώς συντάσσεται αυτή η φράση, αλλά αυτή τη φράση τη βρίσκουμε έτσι αυτούσια και μέσα σε κείμενα χριστιανικά, δηλαδή την παραθέτει ο Απόστολος Παύλος τελειώνοντας την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. «Μαράνα θα», «Ο Κύριος εγγύς». Και αυτή η φράση χαρακτηρίζει όλη την οτροπία των πρώτων χριστιανών. Και εδώ πρέπει να διερωτηθούμε τι σήμαινε αυτό. Δηλαδή όταν περιμένεις ότι ο Χριστός θα έρθει όπου να είναι, 33 ανελήφθη, μέχρι το 50 περίπου, αν υπολογίσουμε έτσι, έχουμε όλες αυτές τις πηγές, επιστολές προς Θεσσαλονικής, έχουμε τα Ευαγγέλια μετά το 70, επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτή η έκφραση, «Ο Κύριος έρχεται». Και περιμένανε, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα, εδώ πρέπει να μπούμε στη θέση των πρώτων αυτών χριστιανών και να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ότι ο Κύριος έρχεται. Τι σημαίνει ο Κύριος έρχεται. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να μας κάνει να κάνουμε και ένα κοινωνικό πείραμα. Ο Κύριος έρχεται και φέρνει τη ζωή, την ισορροπία, την αποκατάσταση για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα και την κτήση που εξαρτάται από τις ενέργειες του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό για μένα προσωπικά, τι σημαίνει για την Εκκλησία, για μια κοινότητα. Τι σημαίνει για μένα που έχω οικογένεια ή δεν έχω οικογένεια, σκέφτομαι να αποκτήσω οικογένεια. Τι σημαίνει για μένα που έχω περιουσία και θέλω να την να κάνω κάποια επένδυση. Τι σημαίνει για μένα που είμαι ενεργός μέσα στην κοινότητα και θέλω να βοηθάω ή θέλω να έχω μια εξέλιξη, θέλω να έχω μια σταδιοδρομία, πώς λέμε σήμερα, ακόμα και στην Εκκλησία, σταδιοδρομεί κανείς. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει ότι αύριο, μεθαύριο, μπορεί να μην υπάρχω. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει μια σύγκρουση με ένα άλλο, με ένα μετεωρίτη. Μπορεί να εκραγεί η γη. Μπορεί να γίνει κάποια μεγάλη φυσική καταστροφή και να τελειώσει η ζωή των ανθρώπων. Τι σημαίνει για μένα τώρα, ένα λεπτό πριν την καταστροφή ή μία μέρα ή ένα χρόνο πριν την καταστροφή. Πώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα. Όταν ξέρω, όταν έχω μια αρρώστια και ξέρω ότι έχω μπροστά μου ένα μήνα ζωής, τρεις μήνες ζωής, ένα χρόνο ζωής. Δεν είναι το ίδιο με το να σου πει κανείς ότι σε ένα χρόνο έρχεται ένας μετεωρίτης, συγκρούεται με τη γη και ό,τι ήξερες εξαφανίζεται. Αυτό είναι ένα λογικό σενάριο. Το πιο ευχάριστο σενάριο είναι ότι έρχεται ο Θεός, μας το υποσχέθηκε ότι θα έρθει και μας όλους που
βασανιζόμαστε στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος, της αδικίας, της καθημερινής κακοποίησης, έρχεται και φέρνει την ειρήνη, την αγάπη, την αιώνια αποκατάσταση των πάντων. Αυτό μάλλον είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γι' αυτό το λόγο στο σύμβολο της πίστεως τελειώνουμε με ένα πολύ ενθουσιαστικό τόνο ότι προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας. Δηλαδή αυτό είναι αντικείμενο πίστης, ελπίδας, προσδοκίας και λέμε αμάν πότε θα έρθει αυτή η στιγμή. Δίνουμε εμείς σήμερα την ίδια απάντηση. Οι πρώτοι χριστιανοί, ακόμα και όταν διατυπωνόταν τον 4ο αιώνα το σύμβολο της πίστεως, ένιωθαν αυτή την προσδοκία. Πότε θα έρθει. Θέλω να έρθεις το συντομότερο, γιατί έτσι θα τελειώσουν τα βάσανά μου. Ή τα βάσανα της ανθρωπότητας, ή τα βάσανα του κόσμου. Και τι κάνω για να το προετοιμάσω αυτό. Είμαι έτοιμος να το δεχτώ. Θα στραφώ στον εαυτό μου, θα ανοιχτώ προς τους άλλους. Είναι ερωτήματα που είναι πολύ διαφορετικά, μπορούν να απαντηθούν πολύ διαφορετικά στον καθένα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι όσο καθυστερούσε να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο, δηλαδή το πρώτο είναι η προσδοκία, η άμεση προσδοκία, η προσδοκία της άμεσης έλευσης του Χριστού, που σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα από νέα βάση και να τα αξιολογείς τελείως διαφορετικά, δηλαδή να λες ότι δεν έχουν αξία αυτά από τα οποία εσύ είσαι εξαρτημένος, αυτά που νομίζεις ότι σου δίνουν αξία σήμερα, ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε η ευτυχία, ούτε ακόμα η οικογενειακή γαλήνη κλπ. Αλλά τα βάζεις σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν φύγεις από αυτό που προσδοκάς άμεσα και λες το αξιολογείς χωρίς να εξαρτάται η ύπαρξή σου από την παράτασή τους, όταν σκέφτεσαι ότι όλα αυτά θα μεταμορφωθούν, θα βρεθούν σε μια άλλη διάσταση και αυτά θα τα μοιράζεσαι μαζί με άλλους, αυτό σε κάνει να σκέφτεσαι ότι δεν είσαι μόνος σου, ότι δεν μπορείς να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Άρα το θέμα της προετοιμασίας, ακριβώς εκείνα τα πρώτα χρόνια, ήταν τι κάνω με τους αδελφούς μου, ακριβώς τώρα που περιμένω ότι αύριο θα έρθει ο Χριστός και θα μας βρει όλους μαζί σε μια κοινότητα. Μπορώ εγώ να διαφορώ για τον αδελφό μου, μπορώ να διαφορώ για τον συνάνθρωπό μου, μπορώ να διαφορώ για αυτό που είναι από άλλη τάξη, από άλλη φυλή, από άλλη θρησκεία και να κλεισώ στον εαυτό μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να έχουμε μπροστά μας όταν διαβάζουμε κείμενα όπως αυτό εδώ στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 2 στο τέλος, μας λέει πώς ήταν η ζωή στην πρώτη χριστιανική κοινότητα. Σας το διαβάζω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Όλοι αυτοί που έγιναν χριστιανοί, γιατί έγιναν κατά χιλιάδες χριστιανοί, δηλαδή οι περισσότεροι Ιουδαίοι, για να είμαστε ειλικρινείς, έγιναν χριστιανοί εκείνη την περίοδο. Δεν είναι ότι απέρριψαν τον Χριστό, έγιναν χριστιανοί. Και όλοι αυτοί, λέει, ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία. Στο να βρίσκονται διαρκώς, δηλαδή, σε μία συνάφεια μεταξύ τους. Στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας ήταν αυτό που τους ένωνε κάθε φορά, γιατί του είχε υποσχεθεί ο Χριστός ότι κάθε φορά που θα τελείτε την Ευχαριστία ή θα μαζεύεστε στο όνομά μου δύο ή τρεις, εκεί θα είμαι πάντοτε ανάμεσά σας. Οπότε είχαν τη βεβαιότητα ότι ήταν ανάμεσά τους κάθε φορά που συγκεντρώνονταν για να προσευχηθούν ή να τελέσουν την Ευχαριστία και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους όσους έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Όταν υπάρχει πίστη, το θαύμα είναι αυτονόητη η έκφραση αυτής της πίστης. Δεν περιμένουμε να γίνει το θαύμα για να έρθει η πίστη, αλλά η ίδια η πίστη ως το μεγαλύτερο θαύμα παράγει καρπούς. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν τόπο, αυτή η ενότητα, σε έναν τόπο. Και είχαν τα πάντα κοινά. Εδώ είναι αυτό που λέμε η κοινοκτημοσύνη στην πρώτη χριστιανική κοινότητα, το οποίο βέβαια ερμηνεύεται από πολλές πλευρές. Μπορεί να το ερμηνεύσουν και χριστιανοί και μη χριστιανοί. Είχαν λοιπόν τα πάντα κοινά, πολλούσαν ακόμα και τα χτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, εννοείται
που ανήκαν στην κοινότητα ή είχαν σχέση με την κοινότητα και μπορούν, ή η κοινότητα έβγαινε προς αυτούς ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Είχαν τα πάντα κοινά και τα μοιράζονταν ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εδώ έχει διατυπωθεί από πάρα πολλούς θεωρητικούς, ακόμα και κοινωνικούς και ιδεολόγους του κοινωνισμού, ότι εδώ έχουμε μια πρώτη έκφραση σοσιαλισμού ή κομμουνιστικού τρόπου ζωής. Δηλαδή έχουμε ένα ιδεώδες όπου δεν χρησιμοποιείται η βία, δεν έχουμε κοινότητα αγαθών δια της βίας, αλλά εκουσίως προσφέρει ο ένας στον άλλο σε ένα κοινό ταμείο, χωρίς όμως έναν οργανωμένο τρόπο διαχείρισης. Ήταν οι επτά που τους λέμε επτά διακόνους, που είχαν την αρμοδιότητα να ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα, με το μοίρασμα της τροφής ή το μοίρασμα των χρημάτων, αλλά δεν είχαν μια οργάνωση συστηματική, δηλαδή να συγκεντρώσουν κάπου τα χρήματα αυτά, να τα επενδύσουν, να τα πολλαπλασιάσουν. Ήξεραν ότι ό,τι έμπαινε στο ταμείο έπρεπε να μοιραστεί. Δεν είχε μέλλον για αύριο ή για μεθαύριο. Αυτός είναι βέβαια και ένας λόγος που αυτός ο θεσμός δεν είχε μέλλον. Διότι από τη στιγμή που εξαντλούνταν τα χρήματα για τις άμεσες ανάγκες, την επόμενη φορά χρειάζονταν πάλι να ανανεώσουν το ταμείο τους. Και εκεί δεν ήταν πάντοτε εύκολο, γιατί το ταμείο γίνεται μείον όταν εξαντλούνται οι περιουσίες και τα αποθέματα, και τότε καλλιεργείται ένας νέος θεσμός, αυτοί που έχουν και βρίσκονται σε άλλες κοινότητες και τους περισσεύουν, να τα προσφέρουν σε αυτούς που δεν έχουν. Και γινόταν αυτό με έναν τρόπο, όπως λέμε τώρα, οι λεγόμενες λογίες, η συλλογή χρημάτων, που γινόταν στις εκκλησίες της Διασποράς. Έχουμε μαρτυρία γι' αυτό από τον Απόστολο Παύλο στις επιστολές, που οργάνωνε ο ίδιος αυτές τις συλλογές χρημάτων για τους χριστιανούς που είχαν περισσότερη ανάγκη. Και περισσότερη ανάγκη, κατά παράδοξο τρόπο, είχαν οι χριστιανοί, οι αδελφοί στην Ιουδαία, οι οποίοι είχαν πληγεί από ένα λοιμό επικλαδίου. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ η Ιουδαία. Και από την άλλη πλευρά και από το γεγονός ότι αυτό που είχαν καλλιεργήσει δεν είχε μια προοπτική. Δηλαδή ήταν ένα ταμείο το οποίο αναλωνόταν διαρκώς και έπρεπε να ανατροφοδοτείται. Δεν είχαμε τόκους από το ταμείο αυτό, από το απόθεμα. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε διάφορα οικονομικά μοντέλα μέσα σε αυτόν τον τρόπο που οργανώνεται η χριστιανική, η πρωτοχριστιανική κοινότητα, που θα δοκιμάστηκαν με λιγότερη ή περισσότερη αποτυχία και στο μέλλον ξαναπροσλήφθηκαν και ξαναδοκιμάστηκαν. Δηλαδή όταν αργότερα έγινε η Εκκλησία επίσημη και απαλλάχθηκε από τους διώκτες, τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, τότε νομιμοποιήθηκε μεν, αλλά μπήκε και σε ένα άλλο πειρασμό της κρατικοποίησης, της θεσμοποίησης. Και εκεί μπόρεσε η Εκκλησία μεν να οργανώσει το ταμείο της, μπόρεσε να έχει απόθεμα το οποίο να κρατάει και για τις επόμενες γενιές, και ήταν υπεύθυνος ο επίσκοπος, οι οικονόμοι, οι πρεσβύτεροι κλπ. Αλλά αυτό συγχρόνως έδινε σε κάποιους και την αίσθηση ότι ξεχνάμε ότι ο Θεός, ο Χριστός, όπου να είναι έρχεται. Και είναι σαν να έχουμε διαγράψει αυτή την προσδοκία, την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Σαν να λέμε ότι ο Χριστός θα κάνει εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια να έρθει, άρα μπορούμε εμείς να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να τα βρούμε με τους εχθρούς μας, με τους αυτοκράτορες, με όσους έχουν εξουσία, με όσους ασκούν εξουσία, και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα των θεσμικών κυριάρχων. Αυτό ήταν κάτι που αποδυνάμωσε την Εκκλησία, γιατί την οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε μια εξάρτηση από την κρατούσα κάθε φορά εξουσία. Ένα είδος αντίδρασης σε αυτό ήταν, αν θέλετε, η
οι μικρές κοινότητες ή οι κοινότητες που οργανώνονταν είτε ή έβρισκαν στην ενορία είτε στην οικογένεια έκφραση ή ήταν στο μοναχισμό. Ο μοναχισμός ήταν μια προσπάθεια να επαναληφθεί το πείραμα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Δηλαδή φέρνανε την περιουσία τους ή τη μοίραζαν πρώτα στους φτωχούς και έπρεπε από αυτό το χρήμα να ζήσει όλη η υπόλοιπη κοινότητα. Εννοείται αν τα μοίραζαν πριν στους φτωχούς, όπως είχε κάνει ο Μέγας Βασίλειος, έπρεπε να φροντίσουν για χρηματοδότες ή έπρεπε να αυξηθεί η μοναστική κοινότητα και να φέρουν άλλοι τα χρήματά τους ή έπρεπε να εργάζονται. Άρα σε κάθε περίπτωση κάτι έπρεπε να κάνουν ώστε να ανατροφοδοτείται το ταμείο. Γιατί στην πρώτη εκκλησία, το λέω αυτό, μας το λέει η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, οι χριστιανοί, επειδή περίμεναν, είναι το πρώτο χριστιανικό κείμενο η επιστολή προς Θεσσαλονικής. Οι χριστιανοί στη Θεσσαλονίκη είχαν τόσο επαναπαυθεί ότι ο Χριστός έρχεται όπου να είναι, που είχαν παρατήσει τις εργασίες τους και κάνανε παρεούλες, λέει ο Παύλος, σας βλέπω, λέει, να περιεργάζεστε και να μην εργάζεστε. Κοιτάξτε να εργάζεστε και να μην περιεργάζεστε, γιατί όποτε θέλει θα έρθει ο Χριστός, εσείς όμως έχετε κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, εκεί βλέπετε πόσο μπορεί μια ιδεοληψία, καλά πόσο μια αναπροσδοκία μπορεί να γίνει ιδεοληψία, μπορεί να μετατρέψει μια κοινότητα σε μια αργή, ανενεργή και ανύπαρκτη, νεκρή στο τέλος κοινότητα. Το πείραμα του μοναχισμού είχε αυτή τη διάσταση να αποφύγει αυτή την αδρανοποίηση και γι' αυτό ένα βασικό σύνθημα που ήταν και στον δυτικό και τον ανατολικό μοναχισμό ήταν αυτό το «εργάζου και προσεύχου», «ora et labora». Δηλαδή, καλή προσευχή, αλλά πρέπει και εσύ να φροντίζεις για την τροφή σου, την τροφή των αδελφών σου και των φιλοξενουμένων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό ήταν μια ήπια αναβίωση του οράματος της χριστιανικής κοινοκτημοσύνης. Όταν έγινε αργότερα, λέμε έτσι χοντρικά, το 1500 η μεταρρύθμιση στην Γερμανία, εκεί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Εκεί βέβαια υπήρχε φεουδαρχία, καταπιέζονταν οι φτωχοί αγρότες από τους φεουδάρχες και μαζί με το κήρυγμα του Λουθύρου ξύπνησε και η επαναστατική διάθεση να απαλλαγούν από αυτή την εκμετάλλευση που ήταν πάνω στην εργασία τους και στον κόπο τους. Αυτό γι' αυτό είναι ένα πρώτο κομμουνιστικό και αυτό κίνημα και να εγκαθιδρύσουν αυτό που είχαν φανταστεί οι πρώτοι χριστιανοί. Μια κοινωνία που όλα θα ήταν κοινά. Ο πιο χαρακτηριστικός εκπρόσωπος τέτοιων εξεγέρσεων, δηλαδή στις πολλές αγροτικές εξεγέρσεις που έγιναν στο γερμανικό χώρο, ήταν ο Τόμας Μίντσερ, ο οποίος μάλιστα ήταν τόσο ακραίος που παρακινούσε και σε βίαιη επανάσταση, δηλαδή έγιναν αιματηρές μάχες και συγκρούσεις και στο τέλος βέβαια το καθεστώς τον απέσυρε από την κυκλοφορία, τον απεκεφάλισε. Και μέχρι σήμερα, αν πάτε στην πόλη που φέρει το όνομά του, είναι το κλουβί που τον είχαν για να τον βλέπουν μετά την εκτέλεσή του, ορατό σε όλους. Ένα όραμα που παρεκτράπη, δηλαδή ακολούθησε μια βίαιη πορεία, είχε όμως μέσα της τα στοιχεία αυτά, δηλαδή ο ίδιος επικαλούνταν αυτές τις φράσεις που θα δούμε, είδαμε λίγο, από τις πράξεις των Αποστόλων. Πρέπει, είναι όλα κοινά. Τώρα, γιατί λέγανε ότι ήταν όλα κοινά? Γιατί προφανώς όλα, σύμφωνα με την βιβλική αντίληψη, ανήκουν στο Θεό. Δεν είναι δικό μου τίποτα. Ανήκει στο Θεό. Ο Θεός μου το έχει χαρίσει, μου το έχει παραχωρήσει και εγώ έχω την ευθύνη της διαχείρισης, της δίκαιης κατανομής. Αυτό ήταν το όραμα του Μίντσερ. Πνίγηκε βέβαια στο αίμα, αλλά όταν το 19ο αιώνα έχουμε τη μεγάλη αναβίωση των σοσιαλιστικών ιδεών, να το πω έτσι, ή θεωριών, οι προφήτες αυτών των θεωρητικών ήταν ο Τόμας Μίντσερ και η Αποκάλυψη του Ιωάννου,
δηλαδή η ριζική κάθαρση της αδικίας και της κακίας, και αυτά που διαβάζαμε ή διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ότι πρέπει όλα να είναι κοινά. Ο Μάρξ ήταν λίγο τεμπέλης στα θεωρητικά, πρωτοποριακός στην οικονομική θεωρία και στη φιλοσοφία, και τα κενά του τα συμπλήρωνε ο Engels, ο Friedrich Engels, ο οποίος όταν γράφει, αφού έχει φύγει ο Μάρξ, όταν γράφει τα τελευταία του κείμενα, παραπέμπει στον Thomas Mincher και παραπέμπει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, που παραδίδει κάποια σχόλια ποιο είναι το 666 ή το θηρίο, και πάλι ανάγεται στις πράξεις των Αποστόλων. Ένας άλλος εκεί συνοδοιπόρος, ο Καούτσκι, παρόλο που ήρθε σε αντιπαράθεση, έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Η καταγωγή του χριστιανισμού». Και εκεί αναλύει πλήρως την οργάνωση, την κοινωνική οργάνωση που είχε ο χριστιανισμός, ο πρωτοχριστιανισμός, και θεωρεί καθαρά, έχει ένα κεφάλαιο που λέει «κομμουνισμός». Δηλαδή στο κεφάλαιο που λέει η πρώτη χριστιανική κοινότητα, έχει ένα κεφάλαιο που λέει «κομμουνισμός». Αν είχαμε βέβαια το PowerPoint, θα τα βλέπατε, θα σας τα έδειχνα έτσι ακριβώς όπως τα έχει αναλύσει. Και μετά ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ρόζα Λουξεμβούργκ. Στη Γερμανία οι περισσότεροι είναι γερμανόφωνοι, έχουν καταγωγή, άλλος από Πολωνία, γεννήθηκε στην Πολωνία η Λουξεμβούργκ, ο Καούτσκι στη Τσεχία. Η οποία, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις πράξεις των Αποστόλων. Θεωρεί ότι αυτοί είναι οι Απόστολοι, είναι οι μεγαλύτεροι πρωτοκομμουνιστές επαναστάτες, οι Απόστολοι. Και για να, πώς το πούμε, να ενισχύσει το επιχείρημά της, χρησιμοποιεί και παραδείγματα από τους πατέρες, τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, και ειδικότερα τον Μέγα Βασίλειο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, διότι θεωρεί και παραπέμπει τα κείμενά τους ότι επειδή επέκριναν πολύ αυστηρά την κοινωνική αδικία, είναι και αυτοί συνοδοιπόροι σε αυτό τον αγώνα της απελευθέρωσης από την αδικία και την εκμετάλλευση. Στις αρχές του, αν προσέξατε στην δημοσιοποίηση της ομιλίας της σημερινής στο Facebook, έχει κάποιες, ένα κειμενάκι το οποίο παραπέμπει στο Χρύσανθο Φιλιππίδη, που ήταν Μητροπολίτης Τραπεζούντας, έφυγε με τη, λόγω της εκδίωξης του ελληνικού πληθυσμού, του χριστιανικού πληθυσμού, και αργότερα έγινε και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Είναι αυτός ο οποίος, όπως γνωρίζετε, αρνήθηκε να ορκίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκοβλου. Το 1923 είχε γράψει ένα κείμενο το οποίο απαντούσε στην μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση που προέκυψε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε οξύνει πάρα πολύ τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, το μεγάλο φόβητρο σε όλο το δυτικό κόσμο ήταν να γίνουν κομμουνιστικές επαναστάσεις, να αλλάξουν δηλαδή το καθεστώς και να καταλάβουν την εξουσία σοσιαλιστές ή κομμουνιστές. Ξέρουμε ότι πολλές φορές η ειδικούσα εκκλησία, επειδή ήθελε να ικανοποιεί την κρατούσα εξουσία, κλήθηκε να λάβει μέρος σε αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση. Άρα να βοηθάει την κρατική εξουσία να εντοπίζει και να καταδίδει αυτούς που θεωρούνταν ότι ήταν αναρχικοί, αντικαθεστητικοί, κομμουνιστές κλπ. Και γράφει ένα καταπληκτικό άρθρο ο Χρύσανθος και λέει ότι δεν είναι καθόλου έργο της Εκκλησίας και των λειτουργών της να παρακολουθούν τα φρονήματα των πιστών τους και να τους καταδίδουν στην κρατική εξουσία. Διότι αν θέλετε, λέει, να μάθετε, και είναι πολύ τολμηρό για την εποχή του, από έναν εκκλησιαστικό άνθρωπο, αν θέλετε να μάθετε, τους λέει, ο πρώτος κομμουνισμός είναι αυτός που εφαρμόστηκε στην κοινότητα των Ιεροσολύμων.
και ήταν ένας κομμουνισμός αγάπης. Και αν είναι ένας λόγος που πρέπει να εκπορεύεται από τους χριστιανούς και από την Εκκλησία, είναι ο λόγος και η πράξη της αγάπης. Και παράδειγμα τέτοιο ήταν αυτή η πρώτη κοινότητα και η πρώτη έκφραση της κοινοκτημοσύνης, η έπρακτη δηλαδή κοινοκτημοσύνη, μέσα από την ως έκφραση, ως εκδήλωση της αγάπης. Δηλαδή είναι η πηγή είναι η αγάπη, η πηγή είναι αυτή η προσδοκία των εσχάτων που σε κάνει να βλέπεις τα πράγματα με μια σχετικότητα, να μην τα απολυτοποιείς, να μην εξαρτάσεις από αυτά. Δεν είναι η ίδια ο έλεγχος της υλικής δύναμης εξουσίας του χρήματος, αλλά ό,τι έχεις στη διάθεσή σου το μοιράζεσαι και το διανέμεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο αδελφός σου. Αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό άρθρο του Χρύσανθου, το οποίο μου έκανε εντύπωση και δείχνει ότι πώς μια ιδέα που είναι και διατυπωμένη και εφαρμοσμένη στην πρώτη εκκλησία, όπως ήταν η ιδέα της κοινοκτημοσύνης, μπορεί να είναι πάντοτε επίκαιρη και να τίθεται και υποκρίσιν για τις προϋποθέσεις της. Δηλαδή, είναι ωραίο να λες ότι κάνω κοινοκτημοσύνη, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε γιατί την κάνεις αυτή την κοινοκτημοσύνη. Θες να ελέγχεις μια κοινότητα, θες να φτιάξεις το δικό σου κοινόβιο, τη δικιά σου παρέα, το δικό σου κόσμο, που να είσαι μόνο με τους δικούς σου ανθρώπους, ή το κάνεις γιατί δεν μπορείς παρά αυτό που έχεις να το μοιράζεις με τους άλλους. Δεν μπορεί παρά την αγάπη που έλαβες να τη μοιραστείς με άλλους. Δεν μπορεί παρά αυτή την αντίληψη που έχεις για τον καινούριο κόσμο που έρχεται να το μοιραστείς με άλλους. Αυτό ήταν η χριστιανική έκφραση της ιδέας της κοινοκτημοσύνης, η οποία έτυχε πειραματισμού, είχε θετικά αποτελέσματα, δεν μπόρεσε να επιβιώσει, δεν ήταν μακρόβια αυτή η απόλυτη έκφραση της κοινοκτημοσύνης και έλαβε άλλες μορφές που επιβιώνουν μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα, όπως σας είπα, είτε σε μια ενορία, είτε σε ένα μοναχικό κοινόβιο, είτε σε μια οικογένεια, η ιδέα της κοινοκτημοσύνης επιβιώνει. Τα ερωτήματα που θέτουν κάθε φορά αυτοί που την διαβάζουν, που την παρατηρούν, εξακολουθούν να είναι παρόμοια με αυτά που θέτουμε τι έγινε με την πρώτη χριστιανική κοινοκτημοσύνη. Και λέει εδώ πέρα πώς ενισχύεται αυτή η πίστη, η ανάγκη να μοιραστείς αυτό που έχεις. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία αυτή η ενότητα της Εκκλησίας, που είναι το ζητούμενο. Δηλαδή μέσα στη λειτουργία, αν προσέξετε, η πρώτη και τελευταία ευχή είναι η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα των Εκκλησιών. Τελούσαν την Θεία Ευχαριστία στα σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Θυμάστε και από τον Απόστολο Παύλο αυτή την συνήθεια που είχαν οι χριστιανοί, να φέρουν τα φαγητά από το σπίτι, να τρώνε πρώτα και μετά να κάνουν τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή να καλύπτουν τις ανάγκες τους, την πείνα τους, να ξεκουράζονται λίγο και μετά να ενώνονται στην προσευχή και να τελούν τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό όμως δεν είχε και αυτό μεγάλη πέραση, γιατί άρχισαν να γίνονται αταξίες. Άλλος έφερνε λίγο φαγητό, άλλος έφερνε πολύ, άλλος έφερνε λίγο και έτρωγε πολύ. Οπότε δημιουργούνταν πολλές πολλά παράπονα και αναγκάστηκαν να τα χωρίσουν αυτά, οπότε γινόταν πρώτα η Θεία Ευχαριστία και μετά γίνονταν οι αγάπες, οι κοινές συνάξεις που μοιράζονται στον το φαΐ. Βλέπετε πόσα επίκαιρα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, και κατέληγαν όλα αυτά και δοξολογούσαν τον Θεό και ο λαός τους εκτιμούσε και πρόσθεται κάθε μέρα στην εκκλησία τους αυτούς που σώζονταν. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα της κοινοκτημοσύνης που βασιζόταν στην αγάπη, στην πίστη, στην ελευθερία, αυτό συγκινούσε και αυτούς που δεν είχαν πιστέψει και έρχονταν στην πίστη. Το ίδιο πράγμα διαβάζουμε, αυτό ήταν στο δεύτερο κεφάλαιο, το ίδιο διαβάζουμε και στο τέταρτο κεφάλαιο. Και έλεγαν, λέει πάλι, όλοι όσοι είχαν πιστέψει είχαν μία καρδιά και μία ψυχή, αυτή η ενότητα, η ομοψυχία που λέμε. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του. Αλλά όλα τα είχαν κοινά.
Δηλαδή είναι δύο φορές που το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όλα ήταν, τα είχαν κοινά γιατί δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να τα κρατήσουν για τον εαυτό τους. Οι Απόστολοι κήρυταν και βεβαίωναν με πιστικότητα ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Βλέπετε, η βάση του κηρύγματος είναι η Ανάσταση πάντοτε. Και ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη του. Η χάρη, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κοινοκτημοσύνη χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Δηλαδή έπρεπε να έχουν συνεχώς αυτή την έννοια ποιος έχει ανάγκη. Ποιος χρειάζεται κάτι παραπάνω, ποιος δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ώστε να γίνεται δίκαιη κατανομή. Αυτό δηλαδή το όραμα που απασχολούσε τον Αριστοτέλη της δίκαιης κατανομής. Ο Αριστοτέλης δεν του άρεσε η κοινοκτημοσύνη, σε αντίθεση προς τον Πλάτωνα, ο οποίος ήταν πολύ υπέρ της κοινοκτημοσύνης, σε βαθμό αηδίας, διότι έλεγε να μοιράζονται και τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Αλλά ο Αριστοτέλης έλεγε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, διότι δεν υπάρχει, λέει, δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ας φτιάξουμε πρώτα τη δικαιοσύνη. Βλέπετε γιατί τα κράτη βασίζονται θεωρητικά στον Αριστοτέλη. Γιατί λέει ότι η βάση πρέπει να είναι η δικαιοσύνη. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα βασικό στοιχείο εδώ. Δεν υπήρχε κανείς ανάμεσά τους που να στερείται τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα. Όχι ό,τι θέλω, ό,τι μου αρέσει, ό,τι μου γυάλισε στο μάτι, αλλά αυτά που έχω πραγματικά ανάγκη. Αυτή η αυτάρκεια δηλαδή. Αυτό που λέμε στην Κυριακή Προσευχή, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα. Αυτός που μου χρειάζεται για να ζήσω, αυτό δώσ' το μου σήμερα. Και γιατί λέει, όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια τα πουλούσαν και έφερναν το αντίτιμο αυτών που πούλησαν και τα έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων. Από αυτό δινόταν, λέει, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Έτσι έκανε, λέει, και ο Ιωσήφ από την Κύπρο, που οι Απόστολοι τον ονόμασαν Βαρνάβα, ένας μεγάλος, ας πούμε, ιεραπόστολος, ο Βαρνάβας, ο οποίος είχε, λέει, ένα χωράφι, το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Τώρα τι σημαίνει ο Βαρνάβας, πώς βρέθηκε από την Κύπρο στα Ιεροσόλυμα να έχει χωράφι? Αυτό δεν είναι πολύ παράξενο, διότι προφανώς ήταν Ιουδαίος της Διασποράς, ζούσε στην Κύπρο, ήρθε στα Ιεροσόλυμα, συνήθως έρχονταν από τη Διασπορά και κάνανε τα προσκυνήματά τους κάθε Πάσχα, Πεντηκοστή κλπ. Άμα ήταν και λίγο μεγαλύτερο, ερχόντουσαν ζευγάρια ηλικιωμένων και πέθαιναν στα Ιεροσόλυμα, γιατί είχαν αυτή την πεποίθηση ότι αν πεθάνουν στο Ιεροσόλυμα θα ζήσουν και το Μεσσία και τον ερχομό του. Λοιπόν, οπότε είχε αποκτήσει και ένα χωραφάκι, το οποίο όμως έκρινε, και αυτό είναι δηλαδή η απόλυτη έκφραση της αγάπης, ότι αφού έρχεται και ο Χριστός άλλωστε, ότι καλό είναι να το δώσει, να το μοιραστεί μαζί με τους υπόλοιπους. Και αυτά τα χρήματα, λέει, τα έδωσε στα χέρια των Αποστόλων, τους είχε προφανώς εμπιστοσύνη και αυτοί αργότερα του είχαν εμπιστοσύνη, γι' αυτό του έδωσαν διάφορες αποστολές και οι Απόστολοι τα διένεμαν ανάλογα με τις ανάγκες. Μετά άρχισαν να κουράζονται οι Απόστολοι, γι' αυτό είπαν εμείς θα κρατήσουμε το κήρυγμα και κάποιοι θα αναλάβουν την αρμοδιότητα της κοινωνικής πρόνοιας, της μοιρασιάς των αγαθών. Αλλά δεν υπήρχε, δεν ήταν τόσο θετικό, όπως λοιπόν, δεν ήταν τόσο αγγελικά τα πράγματα. Ακόμα και μέσα σε αυτή την κοινότητα υπήρχαν εξαιρέσεις. Υπήρχε ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, οι οποίοι ήταν λίγο πονηρότεροι από τους άλλους. Και είπανε, μήπως δεν έρθει ο Χριστός, ας κρατήσουμε κάτι για τα γεράματά μας. Και πουλήσαν μεν την περιουσία τους, αλλά κρατήσανε, λέει, ένα μέρος για τον εαυτό τους και δεν το είπαν στους Αποστόλους, πήγανε και κάνανε τους μεγάλους δωρητές, λένε σας παίρνουμε τα λεφτά από το χωράφι μας, αλλά απέκρυψαν ότι είχαν κρατήσει για τον εαυτό τους. Και εδώ έχουμε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Γίνονταν πολλά θαύματα στην πρώτη εκκλησία, γίνονταν και διάφορες σημαδιακές θεοσημικές κινήσεις. Τους ξεχώρισε ο Πέτρος και τους άφησε να πει ο καθένας την εκδοχή του. Μήπως κάποιος έλεγε την αλήθεια. Και οι δύο είπαν ψέματα. Η κατάληξη ήταν ότι και οι δύο πέθαναν από αποπληξία, από εγκεφαλικό.
Γιατί τους μάλωσε τόσο αυστηρά ο Πέτρος, ότι δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε. Εσείς μπορείτε να κοροϊδεύετε εμάς, αλλά δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε τους αδελφούς σας ή την κοινότητα, την Εκκλησία, μέσα στην οποία δρά και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Και αν έχουμε ένα λόγο να υπάρχουμε, είναι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αυθορμησία, αυτή η αγάπη και αυτή η ειλικρίνεια μεταξύ μας. Αν δεν υπάρχει αυτή η ειλικρίνεια, τότε δεν έχουμε λόγο. Και αυτή η απονέκρωσή τους από την κοινότητα σωματοποιήθηκε και με τον θάνατό τους, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, άρα βλέπετε υπάρχουν από την πρώτη εκείνη στιγμή οι ειλικρινείς και οι πιο πονηροί μέχρι σήμερα, έτσι, δεν τελείωσε το χριστιανικό παράδειγμα. Τι άλλο, ήδη σας κούρασα, απλώς να πω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα στις πράξεις όπου εκδηλώνεται η πρόνοια για τους αδύναμους. Οι πιο αδύναμοι στα Ιεροσόλυμα ήταν οι χείρες. Σας είπα προηγουμένως ότι πολλές φορές οι Ιουδαίοι της Διασποράς έρχονταν να αφήσουν τα κόκαλά τους στην Αγία Γη. Αν πέθαινε όμως ο άνδρας, οι γυναίκες που απέμεναν χείρες δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Η χείρα στην Ιουδαϊκή παράδοση δεν έχει καμία περιουσία. Δηλαδή αν δεν έχει και παιδιά, δεν έχει καμία βοήθεια και καμία ενίσχυση, εκτός αν υπάρχει κάποιος θεσμός που θα προνοεί για αυτήν. Οι Ιουδαίοι είχαν, στο ναό υπήρχε μια πρόνοια για τις χείρες ή τα ορφανά, αλλά στο ναό του Ηρώδη, αλλά από τη στιγμή που αυτές οι χείρες είχαν προσχωρήσει στο χριστιανισμό, δεν είχαν κανένα δικαίωμα να λάβουν χρήματα από το ναό. Έτσι, από τον Ιουδαϊκό ναό. Άρα έπρεπε η χριστιανική κοινότητα να προνοήσει για αυτές τις γυναίκες. Άρα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία μαζεύονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνταν για να καλύπτονται οι ανάγκες επιβίωσης χειρών που είχαν ξεμείνει στα Ιεροσόλυμα. Και για αυτές τις γυναίκες, μεταξύ άλλων, έγινε και αυτή η διαμόρφωση του θεσμού των 7. Που λέμε, τους λένε διακόνους, οι 7, που είχαν τη διακονία, δηλαδή την κοινωνική διακονία. Παρόμοια βλέπουμε λίγο αργότερα, όταν ο Παύλος χρειάζεται να κηρύξει το Ευαγγέλιο και σε άλλες περιοχές, ότι διαμορφώνεται εσωτερικά σε κάθε κοινότητα ένα δίκτυο, ώστε κάποιοι άνθρωποι από τις κοινότητες, και οι κοινότητες του Παύλου και του Πέτρου και των άλλων Αποστόλων, υπήρχε ένα δίκτυο κάποιοι άνθρωποι να φροντίζουν για αυτούς που έχουν ανάγκη. Δηλαδή υπήρχε σε κάθε κοινότητα κάποιος που φρόντιζε για τις ανάγκες ή οργάνωνε τη διαχείριση των αναγκών αυτών που είχαν ανάγκη. Αυτό το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και είναι κάτι που το βλέπουμε και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, αυτό δεν θέλω να σας πω άλλα. Σας είπα κάποια παραδείγματα, σας είπα τις δυσκολίες που έχει αυτό το πείραμα της κοινοκτημοσύνης, που είναι κάτι που δεν είναι απλώς πείραμα, είναι και κάτι που βγαίνει μέσα από την πίστη, μέσα από τη ζωή, μέσα από τη ζωντανή αγάπη και την προσδοκία των εσχάτων, όπως λέμε. Αλλά ταυτόχρονα μας αφήνει και εμάς να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Και θα το ξαναθέσω το ερώτημα που το έθεσα διαμέσως. Εάν γνωρίζαμε ότι αύριο το λάδι της ζωής μας τελειώνει, πώς θα αξιολογούσαμε αυτά τα οποία έχουμε, αυτά που κάνουμε, τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους συνανθρώπους μας, τις επιλογές που κάνουμε, τις ιδέες που υιοθετούμε κλπ. Πώς θα τα αξιολογούσαμε όλα αυτά, τι θα είχε προτεραιότητα στη ζωή μας, τι θα θέλαμε να κάνουμε, τι θα θέλαμε να αφήσουμε, με τι θα θέλαμε να μας βρει η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που για τους χριστιανούς είναι ο Χριστός, έτσι. Αυτός είναι η επόμενη μέρα, αυτός είναι το αύριο, αυτός είναι ο ήλιος, ο πρωινός που λέει η Αποκάλυψη. Πώς θα θέλαμε να μας βρει, με ποιους θα θέλαμε να μας βρει.
κλεισμένους μέσα σε ένα δωμάτιο, μέσα στη μοναξιά μας, μέσα στην κακομοιριά μας, μέσα στην εχθρότητά μας, στην έλλειψη συγχώρησης, στην έλλειψη αγάπης, στις εντάσεις, στις αντιπαραθέσεις, στις ιδεολογικές, τις φιλοσοφικές, τις θρησκευτικές, τις εθνικές κλπ. Σε τι θα θέλαμε, σε τι χώρο, σε τι αέρα θα θέλαμε να μας βρει ο Χριστός που έρχεται. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Για μας που, θέλουμε να είμαστε χριστιανοί. Αλλά το ίδιο ερώτημα μπορούμε να το θέσουμε εκκοσμικεύοντάς τον και στους ανθρώπους που δεν θέλουν ή δεν είναι έτοιμοι ακόμη να αποδεχτούν ότι ο Χριστός θα έρθει ή έρχεται. Πώς διαχειρίζεσαι αυτά τα οποία δεν είναι δικά σου? Πώς διαχειρίζεσαι τις ανάγκες αυτών που είναι μαζί με σένα, όπως είσαι και εσύ, και δεν είσαι εσύ κάτι παραπάνω από αυτούς και δεν έχεις παραπάνω δικαιώματα από αυτούς? Τι κάνεις? Παίρνεις ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι και εξαφανίζεις τους κακούς? Μειώνεις τον πληθυσμό? Αναπτύσσεις την τεχνολογία ώστε να έχουμε καλύτερη και πιο αυτοματοποιημένη διατροφή? Τι επιλογές κάνουμε ώστε η ζωή που μοιραζόμαστε με τους άλλους να είναι ζωή που να μας δίνει νόημα, που να έχει αξία, που να αξίζει να τη ζήσεις και να τη μοιραστείς? Είναι μια ζωή που είναι μόνο για μένα όσο ζω εγώ? Δεν είναι αυτή η ζωή που ζω εγώ, τα υπάρχοντά μου, ο κόσμος μου, η φύση που, από την οποία, μέσα στην οποία ζω, κινούμε, αναπνέω και υπάρχω, δεν είναι κάτι που θα το μοιραστούν και οι επόμενες γενιές? Δεν έχω ευθύνη γι' αυτό? Θα τρώω και πίνω και αναπνέω μόνο για τον εαυτό μου? Φτιάχνω μια οικογένεια μόνο για τον εαυτό μου? Τι θα πούνε οι άλλοι για μένα? Κάνω μια περιουσία για το τι θα πούνε οι άλλοι για μένα? Φτιάχνω ένα σπίτι, αγοράζω ένα αυτοκίνητο για το τι θα πούνε οι άλλοι για μένα? Αυτά είναι ερωτήματα που συνιστούν προέκταση αυτών των ερεθισμάτων που μας δίνει η ανάγνωση του βιβλίου των πράξεων, και ελπίζω να σας έδωσα μία αφορμή για το πώς μπορούμε να διαβάσουμε σήμερα το βιβλίο των πράξεων, όχι ως ένα παλαιομοδίτικο ή παλαιολιθικό απομεινάρι, ας πούμε, μιας ιστορίας που έχει περάσει, αλλά ως μιας προοπτικής, ενός οράματος, ενός τρόπου ζωής που μας αφορά όλες και όλους. Ευχαριστώ για την υπομονή. Θέτω εγώ τώρα τα ερωτήματα. Όποιοι θέλουν να αποχωρούν. Ευχαριστούμε. Πάρα πολλά. Εγώ θα μπορούσα να σας πω τη δική μου άποψη πάνω στο θέμα που ρωτήσατε. Ναι. Για να πω πώς λειτουργεί το κοινωνικό πείραμα, ρωτήσα την προηγούμενη φορά που είχαμε την ομιλία του κυρίου Μαυρόπουλου, ρώτησα την ομίγυρη, αλλά εκτός ενθούσεις, αν πείτε ότι αύριο έρχεται ο Χριστός, πώς νιώθετε? Αύριο έρχεται ο Χριστός. Σίγουρα θα εφημιαστούμε ξαφνικά ανοσοφικά. Φυσικά πιστεύω ότι καθένας είναι πώς νιώθει μέσα του. Αν ας πούμε πράγμα νιώθεις τον υπόλοιπο καιρό, ότι ό,τι κάνεις το κάνεις για τον εαυτό σου, και εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή θα δράσεις να προφυλάξεις τον εαυτό σου. Αλλά όσον αφορά η Εκκλησία, συνήθως, επειδή το έχω βιώσει προσωπικά, οι ψυχαναλυτές ή οι ψυχολόγοι σου λένε να κοιτάζεις τον εαυτό σου. Πέρα από όλα τα άλλα, ακόμη και με τα παιδιά σου να είσαι, σου επικεντρώνουν τον εαυτό σου, τίποτα άλλο. Και φανταστείτε τώρα ο Χριστός. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να ο χριστιανισμός λέει το άλλο, το εντελώς αντίθετο από τους ψυχολόγους. Να κοιτάζεις, να δίνεις στο πλησίο σου, να μην είσαι μόνο για τον εαυτό σου. Αυτά που μας είπατε όλα και που προαναφέρατε από την κοινότητα, ότι είχαν γίνει από το Χαρχαία. Τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Τώρα αυτή τη στιγμή, όσο γίνεται, να απλοποιήσεις τη ζωή σου εκείνη τη στιγμή, να μην κοιτάς να μην σκέφτεσαι ματαιόδοξο, να μην σκέφτεσαι να έχεις την άκρη, γιατί θα σου είναι άχρηστα προφανώς την άλλη μέρα άμα δεν υπάρχει. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις νομίζω σιγά σιγά. Να
να βιώνεις σιγά σιγά, ας πούμε, αυτή. Δεν θα με προσβάλλω κανέναν για ψυχολογία. Μην με κάνετε εσωτερικό διάλογο. Καλά, καλά. Ψηφιδική μου. Μπορείτε να θέλεις να... Μαρία, ερωτήσεις. Ερωτήσεις και... Και απαντήσεις. Απαντήσεις, ναι. Τώρα, αυτό ήταν η δική μου γνώμη. Παρακάτω, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Ο καθένας νομίζω παίρνει απόφαση. Όχι, θέλει μια ισορροπία για την επιλογή των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, άμα έχει κανείς μια οικογένεια, δεν μπορεί να πει ότι τα μοιράζω όλα και τα ξοδεύω όλα και δεν κρατάει κάτι για να συντηρήσει το σπίτι του. Και φάση εμπειρίας και έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ήμουνα στα 43. Εκείνη τη στιγμή δεν κοιτάζεις να τα δώσεις στο γείτονα. Προφανώς κοιτάζεις πρώτα τα παιδιά σου, τα οποία σπουδάζαν. Και οπότε αναγκαστικά κοίταγα τον εαυτό μου, τα παιδιά μου κατά βάση και μετά τον εαυτό μου. Περάσαν τα χρόνια, μεγάλωσα και τώρα με προσέχουν τα παιδιά. Έχω ανάγκη από προσοχή, μάλλον. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πόσο ισχύει αυτό το ερώτημα που κάνατε τώρα και κατά το πέρασμα των αιώνων και της επιβίωσης του χριστιανισμού. Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί δίναν στο Μαράναθα το κυριολεκτικό περιεχόμενο, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή να ξανάρθει ο Χριστός στη γη. Έτσι, περιμένουμε τον Χριστό να έρθει στη γη πάλι, τη Δευτέρα του Παρουσία. Μήπως έχει αλλάξει αυτό το περιεχόμενο, το ερώτημα αλλάζει, δηλαδή είναι εδώ ο Χριστός. Εάν βιώνουμε ειλικρινά το Ευαγγέλιο, αυτό παραμένει. Ο Κύριος ήλθε, άλλαξε τη ζωή μας, διαμόρφωσε τους όρους για να την κάνουμε εμείς τη ζωή μας καλύτερη. Ταυτόχρονα εμείς, ο Κύριος είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία, δια του Αγίου Πνεύματος με τα μυστήρια, άρα μπορούμε να τον ζήσουμε, να τον γευθούμε, να τον φάμε, να τον πιούμε τον Χριστό. Δεν είναι μακριά από εμάς ο Χριστός. Και ταυτόχρονα δεν μας αρκεί αυτό, διότι εμείς θέλουμε να είμαστε πλήρως ενωμένοι μαζί Του. Θέλουμε όλοι μας, όλοι να νιώσουμε αυτή την ενότητα, την αρχαίγονη ενότητα, όλοι οι άνθρωποι, όλοι τα αδέλφια, να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό και με όλη τη δημιουργία Του. Έτσι όπως ήταν στην προοπτική της Θείας Δημιουργίας. Άρα έχουμε αυτή την αναμονή, αυτή την προσδοκία να ζήσουμε αυτή την πλήρωση των πάντων, την αποκατάσταση των πάντων και γι' αυτό διαρκώς προσευχόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν στο τελευταίο σημείο ήταν πιο, δίνανε μεγαλύτερη έμφαση, δηλαδή το ζούσαν με μεγαλύτερη ένταση, δηλαδή πώς θα επιταχύνουμε αυτή την έλευση του Χριστού, πώς θα κάνουμε το Χριστό να έρθει γρηγορότερα. Και γι' αυτό το λόγο υπήρχε αυτή η έκφραση, η έξοδος από τον εαυτό τους, η έξοδος από την κοινότητά τους. Γι' αυτό το λόγο το Ευαγγέλιο διαδιδόταν με τέτοια ταχύτητα, ώστε όλοι να γνωρίσουν τον Χριστό και ο Χριστός να έρθει και να βρει μια κοινότητα που όλοι τον έχουν γνωρίσει. Όλοι έχουν ακούσει γι' αυτόν και όλοι τον έχουν γευτεί, τον έχουν προγευτεί. Αυτό το, η αναμονή δηλαδή, ο Κύριος είναι εγγύης, ήταν πάρα πολύ ζωντανό και το ζούσαν δηλαδή καθημερινά. Εμείς το έχουμε αφήσει να περάσει σε μία αδράνεια και σε μία ατονία. Ακόμα και αυτό που λέμε δηλαδή στο μοναχισμό, όταν ο άλλος λέει θα πάω να σώσω την ψυχή μου χωρίς την ψυχή των άλλων, χωρίς τη ζωή των άλλων, χωρίς τον κόσμο των άλλων, πάλι σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει ένα κομμάτι. Δηλαδή είναι μια παρενέργεια αυτής της, πώς το πούμε, της μονομερούς πρόσληψης, της καθυστέρησης της παρουσίας. Όχι, τον περιμένουμε να έρθει και θέλουμε να είμαστε όλοι μαζί. Και θέλουμε αυτό που λέμε, που διαβάζουν στην ακολουθία, στην εκρόσιμη ακολουθία, που θυμάστε, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, τι στενοχωριόσαστε, λέει, αφού αναστήθηκε ο Χριστός και εμείς θα αναστηθούμε. Και μάλιστα αυτοί που πέθαναν πριν από εσάς, που είναι και κοιμημένοι, αυτοί θα είναι πιο προνομιούχοι από εσάς, διότι θα έχουν το προνόμιο να αναστηθούν κιόλας. Ενώ αν εσείς ζείτε μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός, θα είσαστε έτοιμοι και θα σας παραλάβει ο Χριστός όπως είσαστε. Εκείνοι όμως
που έφυγαν από τη ζωή θα βιώσουν την εμπειρία της Ανάστασης κατά τον ίδιο τρόπο που την έζησε και ο Χριστός. Δηλαδή μην κλαίτε για αυτούς, να είστε χαρούμενοι για αυτούς. Αυτό βέβαια δεν το ζούμε πολλές φορές όταν κλαίμε τους νεκρούς μας στην νεκρόσιμη ακολουθία και δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα και από το κείμενο που διαβάζεται στον Απόστολο, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, αλλά το μήνυμα είναι ακριβώς αυτό. Είναι πολύ πιο τυχεροί από εσάς. Βέβαια από πολλές απόψεις είναι πολύ πιο τυχεροί από εμάς, αλλά μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε θα έχουμε πεθάνει. Ναι. Αυτό μας κλαίμε. Ναι, δεν κλαίμε ότι δεν έχουμε αξιολογήσει τους ανθρώπους και τα πράγματα που έχουμε, που έχουν αξία για μας. Ναι, και ίσως πενθούμε περισσότερο για αυτά στα οποία δεν δώσαμε την αξία που τους έπρεπε. Ναι, αλλιώς αν δεν χάνεται ο άνθρωπος, δεν λείπει ο άνθρωπος. Απλώς βγαίνει στην επιφάνεια την έλλειψη που εμείς είχαμε αφήσει. Να καλλιεργηθεί μέσα μας. Το κενό που είχαμε αφήσει μέσα μας να αναπτυχθεί. Αλλά αυτό είναι η τραγικότητα του ανθρώπινου βίου. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ εγώ να κάνω μάθημα σε αυτό γιατί το βιώνουμε όλοι μας. Είναι η ανθρώπινη τραγωδία. Να βιώνεις ταυτόχρονα την Ανάσταση και ταυτόχρονα την απουσία ή την προσωρινή απώλεια, σαν κάτι στο οποίο σου κόβει από την δική σου ζωή και παρουσία. Ναι. Εμένα θέλει λίγο με πάλι η ερώτησή μου, δηλαδή πολύ σκελή. Όχι, απλή δεν μπορεί να γίνει. Ναι, θα την κάνω. Το απλό, το σαφές. Αλλιώς σημαίνει ότι δεν είναι διατυπωμένη, δεν έχει συλληφθεί με σαφήνεια. Ωραία. Βλέπουμε σε όλη την θεολογία μια κλιμακούμενη, ας πούμε, προσέγγιση στην προοπτική της αποκατάστασης των πάντων, όπως είπαμε. Και χτες διάβαζα τον Μάξιμο, τον ομολογητή, που λέει για την άρση των διακρίσεων. Δηλαδή, η άρση της πτωχίας, δεν την αναφέρει, αλλά εμπίπτει σε... Εμπίπτει και αυτή, ας πούμε, μέσα στη άρση των διακρίσεων που οφείλει... Ωραία. Πρώτη απάντηση. Πρώτη απάντηση. Διερωτώ με πάντοτε, γιατί δεν ξεκινάμε από τα βιβλικά κείμενα. Γιατί ξεκινάμε από μία πρόσληψη, μία ανάγνωση, μία ερμηνεία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είπε ο Χριστός όταν... όταν αναστηθείτε δεν θα υπάρχει άνδρας ή γυναίκα, δεν θα παντρεύεστε ούτε θα κάνετε συνοικέσια. Και μετά στην προς Γαλάτας επιστολή το κάνει πιο σαφές ο Παύλος ότι αυτοί που έχουν βαπτιστεί και ζουν τον Χριστό, για αυτούς δεν υφίσταται διάκριση άνδρα ή γυναίκας, εθνικού, Ιουδαίου, δούλου ή ελεύθερου, πλούσιου ή φτωχού. Ναι, αλλά αυτό είναι για αυτόν που όμως έχει πάρει την απόφαση να κάνει πράξη την χριστιανική του ιδιότητα. Δηλαδή αυτό το ότι βαπτίστηκε και ντύθηκε το Χριστό και έγινε μέλος του σώματος του Χριστού, ότι θέλει να το κάνει πράξη και να το κάνει καθημερινή άσκηση. Όχι θεωρητικά. Θεωρητικά δεν λέει τίποτα. Και μια άλλη ερώτηση, ιστορικού περιεχομένου. Πότε εξέλιψε αυτή στην πράξη, ας πούμε, ακτιμοσύνη και κοινοκτιμοσύνη των χριστιανών. Γιατί βλέπουμε επιβιώσεις της έξω από την κοινότητα. Δηλαδή, στο Βυζάνιο υπήρχε το αλληλέγγυο, ας πούμε, που θεωρώ ότι έχει τις ρίζες της σε αυτή την αντίληση. Πολλές επιβιώσεις έχουμε. Ναι. Δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά αυτό το απόλυτο, ο απόλυτος πειραματισμός, ότι εγώ πουλάω, αυτό δεν το έχετε ξαναδεί αλλού, μετά στο μοναχισμό και πάλι έχει μια ιδιοτέλεια, διότι δίνω για να πάρω την προστασία που μου δίνει η κοινότητα, η μοναστική. Ή δίνω για να μην με αποκηρύξει η κοινωνία μου ότι πάω και αποχωρίζομαι και γίνομαι αντικοινωνικός για την κοινωνία. Δηλαδή δεν φεύγω από τον κόσμο γιατί μισώ τον κόσμο, αλλά γιατί αγαπάω τον κόσμο. Και έκφραση αυτής αγάπης είναι ότι μοιράζω την περιουσία μου.
Ναι, αυτό πότε σταμάτησε, ας πούμε, σε επίπεδο κοινότητας χριστιανικής. Εντάξει, γιατί η πρωτοχριστιανική κοινότητα έχει ημερομηνία λήξεως, διότι το 70, που, το 68 που ξεκίνησε η Ιουδαϊκή Επανάσταση, είχε επιπτώσεις, διότι οδήγησε στην καταστροφή εκ θεμελίου της Ιερουσαλήμ. Άρα όλοι οι χριστιανοί είχαν φύγει ήδη νωρίτερα, γιατί δεν τους ανέχονταν οι φανατικοί Ιουδαίοι, έτσι, που ήταν εκεί οι ζηλωτές, ή έφυγαν οι τελευταίοι που είχαν απομείνει, έφυγαν μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων. Αλλά επιβίωσε στις κοινότητες τις χριστιανικές. Γιατί κάποιοι μελετητές, ας πούμε, μιλάνε για τη βίωση αυτής της συστημένης πτωχίας, ας πούμε, σε σέκτες όπως οι Ιουδαίζοντες χριστιανούς, όπως οι Ευβιονίτες, τον 4ο αιώνα. Κάποιοι φτάνουν να πούν στο ότι εκείνη είναι η επίγον της ιουδαιοχριστιανικής κοινότητας ουσιαστικά, στο εξωτερικό, στο Αμερική κυρίως. Κοιτάξτε, και όλα αυτά. Ναι, όχι, υπάρχει. Όταν μία κοινότητα αυτονομείται και απομονώνεται από την υπόλοιπη κοινωνία, αναγκαστικά θα καταλήξει σε τέτοια σχήματα. Αλλά δεν έχει μακροβιότητα. Δηλαδή αυτές οι κοινότητες στο τέλος εκφυλίζονται και εξανεμίζονται από μόνος. Δεν έχουν διαδοχή αυτές οι κοινότητες. Έχουμε, δηλαδή, και ο Πυθαγόρας έκανε κοινότητες τέτοιες. Και οι πρώτοι ασκητές χριστιανοί μιμήθηκαν τις πυθαγόριες κοινότητες. Και πριν από τον χριστιανισμό, υπήρχε, την εποχή του Χριστού, υπήρχαν οι κοινότητες των Εσέων που ήταν στο Κουμράν, στην Νεκρά Θάλασσα. Εκεί είχαμε κοινότητες με άγαμους και έγαμους. Επειδή όμως αυτή ήταν ένα κίνημα διαμαρτυρίας κατά της Ηρωδιανής δυναστείας, διότι ο Ηρώδης είχε επιβάλει τους δικούς του αρχιερείς στο Ιεροσόλυμα και λέγανε αυτοί ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με αυτούς. Παίρνουμε λοιπόν τις οικογένειές μας και πάμε στην έρημο. Έρημο είχε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά εδώ δεν έδιωχνε τον κόσμο, τον έφερνε ο Ιωάννης τον κόσμο. Αυτό είναι διαφορετικά παραδείγματα. Μετά αυτά οι Ευβιονίτες και λοιπά είναι από τους πώς το πούμε, κοινότητες στο περιθώριο του χριστιανισμού, οι οποίοι οι Ευβιονίτες είχαν και από του Βαπτιστή δηλαδή επιρροή, που εξέλιπαν αυτές, διότι δεν είχαν καμία προοπτική επιβίωσης. Ναι, αλλά σας έδωσα κάποια παραδείγματα, δηλαδή το όραμα αυτό παρέμεινε, δηλαδή όταν εξεγέρθηκαν οι Γερμανοί αγρότες την εποχή της μεταρρύθμισης, σε αυτό ανάγονταν. Και αργότερα, δηλαδή όταν ήταν οι χριστιανικοί, προσπαθούσαν να θεμελιώσουν χριστιανικά και τα σοσιαλιστικά κινήματα το 19ο αιώνα ή τον 20ο, πάλι εκεί ανάγονταν, σε αυτό το παράδειγμα. Είτε στον πρωτοχριστιανισμό, είτε στο χριστιανικό μοναχισμό, είτε στις γερμανικές χριστιανικές μεταρρυθμιστικές επαναστάσεις. Δηλαδή υπήρχε ένα υπόδειγμα, αλλά δεν υπήρχε μια διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και μέχρι τώρα αυτό είναι ζητούμενο. Δεν έχει βρεθεί ένα σύστημα το οποίο να διασφαλίζει την αγάπη, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την παρουσία του Χριστού και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τη μη εκμετάλλευση, δηλαδή την μη άσκηση εξουσίας ή προσωποκεντρικής εξουσίας ή προσωπολατρευτικής ανάπτυξης μιας κοινότητας, όλα αυτά εκφυλίζουν όλες αυτές τις προσπάθειες. Από εκεί και πέρα ο καθένας καλείται αυτό το όραμα να το δει στη δική του ζωή, να το ενσωματώσει στη δική του καθημερινή πραγματικότητα. Όχι ως ένα θεώρημα, ως ένα ιδεολόγημα, αλλά ως ένα τρόπο ζωής. Ναι. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, Βαγγέλη. Αναφέρθηκε και αυτό για πολλές πληροφορίες σημαντικές και από μόλις τώρα αναφέρες και κατά στο ξεκίνημα της ομιλίας, όπως η σύμπνοια της πρωτοχριστιανικής κοινότητας σε κάποιες περιπτώσεις με την εξουσία, προκειμένου να εξασφαλίσει μια ειρηνική διαβίωση. Ναι, φέρνω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Όχι, και το ερώτημα μου είναι άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό. Άλλο η προσαρμογή, η υποταγή της Εκκλησίας στην κρατική εξουσία, έτσι, το οποίο έχουμε μετά τον μεγάλο Κωνσταντίνο,
που εκεί νιώθει η Εκκλησία ότι έχει ξεφύγει από το κίνδυνο των διωγμών. Άρα και είχε και την ψευδαίσθηση ότι οι αυτοκράτορες ήταν χριστιανοί και άρα είχε μια επιθυμία, όπως ψηφίζουν κάποιοι χριστιανικά κόμματα, ότι θα είναι χριστιανικά και τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, πράγμα το οποίο είναι μια ουτοπία. Μια επαναλαμβανόμενη ουτοπία. Και άλλο αυτό που έχουμε στον Απόστολο Παύλο που γράφει στους Ρωμαίους, ότι κοιτάξτε, κάθε κοινότητα, κάθε οικογένεια χριστιανική πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με την αγάπη, με την ομόνοια, με διάθεση συμφιλίωσης, καταλλαγής, συγχώρησης. Μην τρέχετε στα δικαστήρια, λέει, τα κοσμικά των εθνικών. Λύστε τα μεταξύ σας αυτά τα προβλήματα. Μην κάνετε επανάσταση κατά του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας στη δουλειά του και εσείς στη δουλειά σας. Δηλαδή αυτή η διάκριση των εξουσιών ήταν ήδη για αυτούς. Και πολλές φορές παρερμηνεύεται αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, ότι τρόπο ότι να προτείνει ένα συμβιβασμό, μια υποταγή στην κρατική εξουσία. Όχι. Η κοινότητα, η ενορία, η εκκλησία μπορεί να ρυθμίσει τα δικά της ζητήματα. Αλλά το γενικό σύστημα, το κράτος που είναι μέσα άλλες ομολογίες, άλλες πίστες, άλλες ιδεολογίες, δεν μπορεί να παρέμβει η εκκλησία, δεν μπορεί να ζητήσει να επιβάλλει τη δική της αντίληψη στη γενικότερη κατάσταση που είναι ένα κράτος που περιέχει. Συμπεριλαμβάνει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα είπαμε και έναν όχι της ουσίας, αλλά των πηγών, αν διασώζονται πηγές, εγώ το κατάλαβα ότι έγινε στον πρώτο μετάξυστο αιώνα, εάν σώζονται ως σήμερα πρωτότυπες πηγές για τις πληροφορίες τις οποίες αναφέρθηκαν στην ομιλία σου, μέχρι σήμερα, για τα γεγονότα αυτά τα οποία ποια από όλα. Η βασική μου πηγή σήμερα ήταν η πράξη των Αποστόλων. Εκτός από τα κείμενα της γραφής των Αποστόλων, σώζονται άλλες πηγές οι οποίες π.χ. αναφέρονται στη Σύμπνοια του. Το πήρα σαν παράδειγμα των χριστιανών με την έξωση αυτή. Από άλλες πηγές δεν έχουμε. Στο τέλος του αιώνα ή στην αρχή του δεύτερου αιώνα, όταν αρχίζουν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ή οι Ρωμαίοι αξιωματούχοι να προβληματίζονται ή να υποπτεύονται τους χριστιανούς, τότε αρχίζουν και τους παρακολουθούν. Και έχουμε παραδείγματα που μας λένε ότι ήταν οργανωμένες οι κοινότητες, νοιαζόταν ο ένας για τον άλλο, είχαν πολύ υψηλή θέση οι γυναίκες στις κοινότητες, αυτά τα γράφουν Ρωμαίοι. Που γράφανε την αναφορά τους στον αυτοκράτορα. Οι πηγές είναι πλέον από το δεύτερο αιώνα και μετά. Όχι, οι πηγές μας είναι από πολλές πλευρές. Ναι. Όταν λες πηγές, θεωρείς ότι οι χριστιανικές δεν είναι αξιόπιστες και αξιόπιστες είναι μόνο οι εξωτερικές. Πέραν των κειμένων της χριστιανικής γραφής, αν υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι αναφέρουν αυτά τα γεγονότα. Από τη στιγμή που απασχολεί ο χριστιανισμός την αυτοκρατορία, τότε έχουμε και πηγές και από τους θύραθεν ιστορικούς. Από τον δεύτερο αιώνα μεταφυστών. Από τον δεύτερο αιώνα έχουμε πολλές μαρτυρίες, ναι. Για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των χριστιανικών κοινοτήτων. Ναι. Αλλά όταν ήταν μια απλή κοινότητα που θεωρείται και ακίνδυνη, γιατί ήταν άνθρωποι που μόνο αγάπη και φιλανθρωπία ασκούσαν στο περιβάλλον τους και δεν είχαν καμία διάθεση επιθέσεων, δικαστικών διενέξεων, συμμετοχής σε αντιπαραθέσεις, δεν απασχολούσε αυτό το κράτος. Όταν όμως υπάρχει ο κίνδυνος να έρεται η ενότητα, η ασφάλεια του κράτους, είτε με συκοφαντίες είτε από το φόβο ότι είναι πολύ οργανωμένες και μπορεί κάτι άλλο να κρύβεται πίσω από αυτό, τότε έρχεται και η αστυνομία και η μυστική αστυνομία και όλα τίθενται σε ενέργεια για να παρακολουθήσουν. Και υπάρχει από ένα σημείο μετά και ο θρησκευτικός φανατισμός από την πλευρά των εθνικών, των κρατούντων. Όπως και σήμερα έχουμε τέτοια φαινόμενα, έχουμε κινήσεις σήμερα και στην Ελλάδα, ας πούμε, νέο
νεοδιαφωτιστών, νεοεθνικών κλπ. Που βλέπουν ότι ο χριστιανισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος σε μια κοινωνία. Δεν υπάρχουν 12 θεοί, είπα νεοεθνικών. Ναι, ούτε οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν 12 θεούς. Αυτό είναι μια μεταγενέστερη κατασκευή. Αυτή είναι θρησκεολογική παρατήρηση. Μία ερώτηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αναφερθήκατε στην κοινοκτημοσύνη την καταβόληση. Δηλαδή ότι μια κοινότητα, τα μέλη μιας κοινότητας αποφασίζουν ελεύθερα να δώσουν την περιουσία τους. Υπάρχουν παραδείγματα, αναφέρονται οι πράξεις των Αποστόλων σε περίπτωση κοινοκτημοσύνη με αρπαγή. Π.χ. μπορεί κάποιος ανάπτει να αρπάξει κάτι από την κοινότητα. Και αν αναφέρεται κάποιο τέτοιο παράδειγμα, πόσο αντιμετωπίζεται. Όχι, το μόνο παράδειγμα ήταν η φαρπαγή, αυτό που έκαναν ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Οι οποίοι έκλεψαν, είναι σαν να κλέψανε από το ταμείο της κοινότητας. Μπορούσανε να πούνε ότι εμείς σας δίνουμε ένα μέρος. Δεν χρειάζεται να πούνε ψέματα. Αλλά όταν όμως κλέβουν με αυτόν τον τρόπο, αυτό στυλιτεύεται από τους Αποστόλους. Και να κοιμωσία αναφέρεται και τα μέλη της κοινότητας. Προφανώς. Μπορεί να πει κάποιος έξω από την κοινότητα και να πάρει κάτι, ας πούμε. Να μπει ένας διαρρήκτης δηλαδή και να πάρει από το Ταμείο των Αποστόλων, δεν έχουμε τέτοια πληροφορία. Ναι. Ή όπως αντιμετωπίστηκε ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε. Όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Ναι. Και ήταν, είπαμε, καταναλωνόταν τόσο γρήγορα το ταμείο που δεν έμενε για να πάει να έχει τον πειρασμό ο διαρρήκτης να το. Τα μέλη της κοινότητας μοιράζονταν μεταξύ τους. Δηλαδή, ας πούμε, αν έρχονταν κάποιος Εβραίος, δεν. Όχι, έδιναν. Οπότε και κοινοκτημοσύνη ήταν απέναντι σε όλους. Ήταν όλα κοινά. Αλλά εφόσον εγώ έχω την συνείδηση ότι όλα είναι κοινά και σε μένα πέφτει ο κλήρος να το κάνω αυτό πράξη, εγώ πρέπει να το κάνω, δεν περιμένω τους άλλους να το κάνουν. Και εφόσον ως χριστιανός φτάνω σε αυτό το επίπεδο της συνειδητότητας ότι όλα αυτά δεν είναι δικά μου, είναι κοινά και μπορώ να τα χαρώ μόνο όταν τα μοιραστώ με άλλους, τότε το κάνω. Αν μπορεί να το κάνει και ένας άλλος από μια άλλη θεωρία, φιλοσοφία, είναι ευπρόσδεκτο. Δεν είναι. Μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που θα νοιάζονταν πρώτα για τους άλλους και τελευταία για τον εαυτό τους. Το σχηματικό που προσφέρει τις πράξεις των Αποστόλων είναι ότι κάποιος χριστιανός, ας πούμε, φιλούσε το χωράφι του, τα έδινε τα χρήματα εξωγώ στην κοινότητα, αλλά και σε κάποιον Εβραίο μουσουλμάνο. Δεν υπήρχαν μουσουλμάνοι τότε. Ναι, σε Εβραίο. Φυσικά, σε εθνικό, σε Εβραίο. Αν είχε ανάγκη, ναι. Όποιος είχε ανάγκη, δεχόταν τη βοήθεια από το Ταμείο της Κοινότητας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, το έχουμε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, να το κάνω και λίγο up to date. Ο προηγούμενος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Δημήτριος, ήταν σε μία ενορία στην πόλη. Φημιζόταν για την ποιότητά του, για την αγάπη του και τη φιλανθρωπία του. Ήταν σε μία ενορία και από το ταμείο της ενορίας αυτής μοίραζε ανεξαρτήτως θρησκεύματος και καταγωγής σε όλους όσοι είχαν ανάγκη. Σε όλους. Όταν έγιναν τα επεισόδια, έγιναν δύο φορές επεισόδια, τη δεύτερη φορά και τα φανατικά πλήθη στράφηκαν εναντίον των χριστιανών και ιδίως των Ρωμιών και καταστρέψαν τα πάντα, τα μαγαζιά, τις εκκλησίες κλπ. Η μόνη εκκλησία που δεν υπέστη καταστροφή ήταν η ενορία του Δημητρίου. Διότι όλοι αυτοί που είχαν δεχτεί βοήθεια έφτιαξαν μια αλυσίδα προστασίας γύρω από το ναό και είπανε όχι, αυτός είναι δικός μας πατέρας, μας βλέπει ως δικά του παιδιά χωρίς να έχει κάνει ποτέ διάκριση ποιος είναι της ενορίας ή ποιος είναι της εκκλησίας. Αυτό είναι παράδειγμα και αυτό ήταν πάντοτε το παράδειγμα του χριστιανισμού, να μην κάνει καμία διάκριση. Εδώ. Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί η ομιλία σας ήταν μεστή, απλή και εκλεκευμένη. Τα κατάλαβα όλα.
όσα είπατε, που δεν έχω και πολλές γνώσεις θεολογίας. Και ήταν πραγματικά ευλογία αυτή η ώρα για μας, τους ενωρίτες εδώ. Θέλω να αναφερθώ εδώ στη φίλη μου, στην πρώτη ερώτηση που έγινε, που είπε, μια και δεν πήρανε το λόγο οι ψυχολόγοι που είναι παρόντες εδώ. Το αμάχι, ανέφερε και στον τόσο συγγνώμη. Όχι, όχι, άσε με να τελειώσω. Ήθελα να πω ότι αυτό το να αγαπήσεις τον εαυτό σου, νομίζω ότι υπάρχει και μέσα στις εντολές. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτό. Ναι. Άρα πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου. Όχι να αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά άμα τον αγαπήσεις όπως αγαπάς. Αλλά εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα, μια και είναι ψυχολόγη, και εσείς και η Βελέζο που τα εμβαθύνετε πολύ τα πράγματα, να μου πείτε τι είναι αυτό το αγάπα τον εαυτό σου. Τώρα τελευταία φοριέται πολύ αυτό, να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον εαυτό σου. Τι σημαίνει να αγαπάω τον εαυτό μου. Ποιος δεν τον αγαπάει, εγώ. Όχι. Μπορούν να μας τα πούνε και οι συνάδελφοι εδώ που είναι από το χώρο. Δεν κάτι που εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι είναι να αγαπάω τον εαυτό μου, να είμαι υπερήφανη για τα προσόντα μου, να είμαι ταπεινή, να προσέχω, να μην πάθω κανένα κακό. Τι σημαίνει να αγαπάω τον εαυτό μου. Γιατί όταν αγαπάω το παιδί μου, κοιτάω να του διαθέσω ό,τι καλύτερο υπάρχει για να περνάει καλά. Το αγάπα εαυτό μου. Να μιλήσουν και οι συνάδελφοι εδώ. Μια σκέψη πολύ γρήγορη. Τώρα με βάση αυτό που λέει, δημοσίευε μια σκέψη, ένα συνειρμό. Ότι όσο γνωρίζουμε τον Θεό που πιστεύουμε και τον Ιησού Χριστό, που είναι το μοντέλο της πίστης μας και σε αυτό θέλουμε να ομοιωθούμε, όσο γνωρίζουμε, τόσο αγαπάμε. Αντιστοίχως, όσο γνωρίζουμε και τον εαυτό μας, το γνώθις αυτόν το σωκρατικό, τόσο μπορούμε να αγαπήσουμε. Και γιατί τον λέω αυτό. Γιατί έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας και ότι τον αγαπάμε. Γι' αυτό ξέρουμε ότι είμαστε και πολύ αυτοκαταστροφικοί. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, όπως το έχει ονομάσει και ο Φρόιντ με το ασυλλήτο. Δεν σε μπερδεύω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι όσο αυξάνει η επικράτεια της γνώσης μας πάνω σε κάτι, εκεί αυξάνει και η αγάπη μας. Αυτό. Ευχαριστώ. Σε αυτό, ναι. Σε αυτό. Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος. Όχι, εγώ... πρώτη μου αντίδραση είναι... όχι να λατρεύεις τον εαυτό σου, αλλά να αποδέχεσαι τον εαυτό σου. Όχι, ναι, είναι μια διάκριση. Δηλαδή, το να αποδέχομαι τον εαυτό μου με όλα μου τα θετικά, τα αρνητικά και από εκεί να μπορώ να τα υπερβαίνω και όλα στα αρνητικά και να μην υπερτονίζω τα θετικά. Αυτό είναι μια υγιής προσέγγιση και μια υγιής έκφραση της αγάπης. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι, δηλαδή είναι το κέντρο της διδασκαλίας του Χριστού. Αλλά όπως αυτό προσλαμβάνεται μέσα από την παράδοση την χριστιανική, ακόμα και την αγάπη πρέπει να την ασκείς με διάκριση. Δεν ασκείται η αγάπη αδιάκριτη. Δηλαδή δεν μπορείς να αδειάσεις τον εαυτό σου, να τον εξουθενώσεις τον εαυτό σου λέγοντας ότι αγαπάς. Δεν μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου θύμα κάθε κακοποίησης στο όνομα μιας αγάπης, μιας ψευδεπίγραφης. Αγάπης. Αυτό δεν είναι αγάπη. Ναι, αυτό είναι πάθος, είναι νόσος. Ναι. Δηλαδή, το να αποδεχτείς όμως τον εαυτό σου ως εικόνα του Χριστού, ως κατ' εικόνα και ομοίωση
του Θεού. Και εκεί δεν μπορείς να μη δεις και τον αδελφό σου. Είναι αδύνατο να μη δεις τον αδελφό σου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το άλλο πάθος είναι να λατρεύεις τον εαυτό σου, να αρκισεύεσαι με τον εαυτό σου. Ναι, και το οποίο είναι επίσης ένα πάρα πολύ συνηθισμένο πράγμα και στο οποίο όλοι μας είμαστε εμπειρεπείς. Λοιπόν, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς χρησιμοποιούμε τον όρο αγάπη. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Τι ώρα είναι? Δύο. Εντάξει. Επειδή εδώ πέρα έχουμε και το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, νομίζω αναλογικά μπορούμε να πούμε για το θέμα της αγάπης ό,τι έχει σχέση με αυτό που αντιπροσωπεύει η Αγία Παρασκευή, δηλαδή για τα μάτια της ψυχής. Κάτι αναλογικό είναι και με το θέμα της αγάπης, ας πούμε. Τι είναι η γνώση. Η γνώση είναι το να βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την αυτοδιαγραφή ομιλία σας και θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση που μας κάνατε τελειώνοντας. Βλέποντας λοιπόν ένα μετεωρίτη να έρχεται, θα αναφερθώ σε κάποιες πραγματικές αναφορές ανθρώπων οι οποίοι βλέπανε κάποιο τέλος να έχει τύχει σε ένα αεροπλάνο το οποίο έπεφτε, και αυτοί όμως ήταν επιζήσαντες, ότι γίναγε η ζωή του σαν ταινία σε δευτερόλεπτα. Αναφερόμενος επάνω σε αυτό, εγώ προσωπικά θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες στιγμές οι οποίες κατά τη διάρκεια της ζωής μου με στιγμάτισαν και είτε θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό να τις άλλαζα ή να ζητήσω συγγνώμη από κάποιους ανθρώπους στους οποίους πείραξα. Τώρα, από τη στιγμή που θα πέσει ο μετεωρίτης και κλείσω τα μάτια μου, επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί κανείς δεν γύρισε πίσω να μας πει τι έγινε, θα αναφερθώ σε ένα απλό γεγονός όταν πήγα και έκανα μία επέμβαση και με έβαλε ο αναισθησιολόγος του αναισθητικού που μου είπε: «Κύριε Γιώργο, πόσα παιδιά έχετε?» Δύο. Μετά δεν κατάλαβα τίποτα, ξύπνησα μετά από 4 ώρες με ένα κενό. Πιστεύω υπάρχει ένα κενό. Τώρα, αν έρθει ο Χριστός, δεν το ξέρω. Απλώς είναι από διάφορες αναφορές της Εκκλησίας και να πω και κάτι άλλο. Κάποια το έχω εμπιστευτεί και στον πατέρα Αλέξανδρο. Ότι η γιαγιά μας έλεγε, η μητέρα μας, μην κάνεις αυτό γιατί θα καεί στην κόλαση. Αυτό δεν θέλω να ξέρω αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ. Μια σκληρή τιμή. Ναι, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις. Η εικόνα που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί ήταν αυτή η ερωτική αποκαραδοκία, δηλαδή η προσμονή ότι θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει ξανά τη δικαιοσύνη, θα φέρει την παρηγοριά, θα φέρει την ενότητα, θα φέρει την αποκατάσταση. Αυτό το ζούσαν όλοι οι χριστιανοί και σε όλους τους αιώνες αυτοί που επικαλούνται τον Χριστό και ομολογούν Χριστό και λένε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνες, αυτό έχουν μέσα τους. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλουμε ερωτήματα αν ήρθε κάποιος και πώς ήταν και πώς άρθει. Εσύ αγαπάς τον Χριστό, εσύ θέλεις να τον γνωρίσεις, θέλεις να τον ξαναδείς. Αν δεν τον γνώρισες όμως, εδώ είναι το ερώτημα, δεν έχεις τη διάθεση να τον ξαναδείς. Άρα αυτό που είναι η προτεραιότητα του κηρύγματος της ζωής μας μέσα στην Εκκλησία είναι να γνωρίσουμε τον Χριστό. Εάν τον γνωρίσουμε τον Χριστό θα κάνουμε τα πάντα για να τον ξανασυναντήσουμε. Και εκεί δεν θα κουβαλάμε κανένα φόβο και καμία αγωνία και κανένα άγχος. Δεν χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει για αυτούς που πιστεύουν τον Χριστό, λέει ο Παύλος. Δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει τιμωρία, τίποτα. Αλλά είναι αυτό όμως το στοιχείο, ότι αγαπάς τον Χριστό. Αυτό είναι το κριτήριο. Γνώρισες τον Χριστό γιατί σε γνώρισε ο Χριστός. Αγάπησες τον Χριστό γιατί σε αγάπησε ο Χριστός. Και αφού σε αγάπησε ο Χριστός δεν μπορείς και εσύ παρά να αγαπάς όλους τους ανθρώπους. Αυτό βγαίνει πια. Δεν χρειάζεται να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, ούτε στο μυαλό μας και στα ερωτήματά μας.
τα λογικά, αλλά εάν πράγματι γνώρισες τον Χριστό, τότε τα έχεις γνωρίσει όλα. Και θες να τον γνωρίσεις ακόμα περισσότερο. Και προσδοκάς να τον γνωρίζεις διαρκώς, αιωνίως. Να μην τελειώνει αυτή η γνώση. Να μην τελειώνει αυτή η ανακάλυψη που κάνεις για τον Θεό και για τους συνανθρώπους. Τι γνωρίζουμε για τους ανθρώπους? Τίποτα. Δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Πόσους ανθρώπους έχουμε γνωρίσει πραγματικά στη ζωή μας μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή? Πραγματικά. Και να λέμε ότι τον καταλάβαμε πλήρως. Γνωρίζουμε όλα τα χαρίσματά του, όλες τις δυνατότητές του, όλο τον ορίζοντα της ύπαρξής του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μια τελευταία που δεν είναι ερώτηση, απλά περιέργεια. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου τυπική χριστιανή. Παρότι έχω καταβουλές από παππού, παπά και τη μαμά, την κυρία που ήταν για τους ψυχολόγους και του σημείου ψυχολόγου, τη διαφορετική. Μία απορία έχω σε σχέση με αυτό που είπατε ότι οι Απόστολοι κάποια στιγμή άφησαν το ρόλο της μοιρασιάς των οικονομικών πόρων για τη βοήθεια των πληρών σε άλλους, πόσο, αν υπάρχουν μαρτυρίες, αν υπήρχε τη δικαιοσύνη και ποιος θα κρίνει, ποιος χρειάζεται πιο πολύ από κάποιον άλλο, αν υπήρχαν κάποιες μαρτυρίες που έδειξαν ότι η ανθρώπινη φύση, δυστυχώς, και εκεί ακόμα, σε αυτή τη μοιρασιά του ρόλου της δικαιοσύνης, δεν γινόταν δίκαιη κατανομή. Και πολλές φορές αυτός που πραγματικά χρειαζότανε, δεν βοηθιότανε και παρότι ο χριστιανισμός υπήρχε στην κοινότητα. Εδώ δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταγραφή για το τι γίνεται σε κάθε ενορία που να ξέρουμε πλήρως το τι γίνεται. Πόσο όταν δεν είχαν αυτοί, φανταστείτε πρώτον ότι οι άνθρωποι σκέφτονται ο Χριστός έρχεται. Παρ' όλα αυτά καταθέτουν την μαρτυρία τους, την εμπειρία τους. Γράφουν Ευαγγέλια, γράφουν πράξεις. Και στις πράξεις αυτές φαίνεται πράγματι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο το έργο, πάρα πολύ απαιτητικό και δεν μπορούσαν να το κάνουν όλο αυτό το έργο οι Απόστολοι και οι μαθητές τους. Και επιλέξανε ανθρώπους που ξέρανε να διαχειρίζονται τα οικονομικά, ανθρώπους που ήταν δοκιμασμένης εμπιστοσύνης, ήταν δοκιμασμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ήταν τυχαίοι άνθρωποι και άνθρωποι που μπορούσαν να τα διαχειριστούν και με το λόγο. Δηλαδή όταν μιλάει ο Στέφανος και κάνει το λόγο του σε αυτούς που τον δικάζουν και στο τέλος τον καταδικάζουν, βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να μιλάει, ξέρει να επιχειρηματολογεί, ξέρει να αποδίδει το δίκαιο εκεί που πρέπει. Λοιπόν, ήταν άνθρωποι που ήταν, λέει, πλήρης πνεύματος Αγίου. Αυτό το ξεχνάμε. Αυτό το ξεχνάμε. Ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και δοκιμασμένοι. Και αυτό το ξεχνάμε όταν πάμε και κάνουμε, χειροτονούμε κλπ. Ήταν δοκιμασμένοι μέσα στην κοινότητα, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μέσα στην οικογένειά τους, μέσα στην παρέα τους. Ήταν δοκιμασμένοι, είχαν αποδείξει ότι ήταν αξιόπιστα πρόσωπα. Αυτό είναι, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Και αυτό ήταν πάντοτε το κριτήριο όταν επέλεγε η Εκκλησία ανθρώπους στους οποίους ανέθετε τα λειτουργήματα της διακονίας, ας πούμε, μέσα και χειροτονούσε διακόνους, πρεσβυτέρους ή επισκόπους. Αυτό ήταν το κριτήριο. Μπορώ να πω. Ναι, βεβαίως. Κάτι τελευταίο μπορώ να πω. Να το κάνω up to date και εγώ. Ναι. Αν το επιτρέπετε, να το κάνω λίγο πιο σημερινό με όλα αυτά που άκουσα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπάρχουν 420 οικοκοινότητες. Μπορεί να μην είναι αμιγώς χριστιανικές, ζουν όμως με χριστιανικά στοιχεία της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του μοιράσματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι απ' έξω και φέρνουν κάποια λεφτά μέσα στην κοινότητα. Κάποιοι συνταξιούχοι δίνουν επίσης κάποια λεφτά στην κοινότητα με τις γεωργικές εργασίες και ζουν με κάτι πολύ σημαντικό που είπατε, κύριε Μπελέζο, με τα απαραίτητα. Έχω βρεθεί σε τέτοια κοινότητα. Με τα απαραίτητα. Έχω βρεθεί στην Ιταλία. Ναι, έχετε βρεθεί. Ναι. Ήτανε, πρώτα ήταν χριστιανικές κοινότητες. Ναι, ήταν. Ξεκινήσανε κάπως. Από την λεγόμενη κίνηση των Φοκολάρι, της Κιάρα Λούμπιχ, και ήταν ολόκληρα χωριά που ήταν οργανωμένα πάνω σε αυτές τις χριστιανικές αρχές της κοινοκτημοσύνης. Άρα υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Και στην Ιαπωνία υπάρχει.
Ναι, ναι, και στη διαβολή. Έπαψαν να είναι χριστιανικές. Γιατί έπαψαν να είναι χριστιανικές. Όχι, υπάρχουν και πιο έντονα ακτιβιστικές οικολογικές κοινότητες. Ναι, μάλιστα. Ναι, οι οποίες επίσης είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να υπάρχει αυτό το στοιχείο της αγάπης, της ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης. Ναι. Και πολλές φορές, να είμαστε ειλικρινείς, οι χριστιανοί έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Δηλαδή, ο λόγος που αναπτύχθηκαν τα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά ιδεώδη ήταν ακριβώς γιατί ο χριστιανισμός είχε δώσει ένα πάρα πολύ αρνητικό παράδειγμα. Είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με την εξουσία, είχε συμμετάσχει τόσο πολύ στην εκμετάλλευση του κόσμου και των πηγών και των ανθρώπων, ώστε χρειάστηκε να έρθει εξ αριστερών η απάντηση, υπενθυμίζοντας αυτό που είχαν ξεχάσει οι χριστιανοί. Και σε αυτό νομίζω ότι έχουμε μεγάλο μέρος ευθύνης και λόγο μετανοίας. Όχι, είναι αυτοδιοικούμενες. Είναι αυτοδιοικούμενες, ναι, αυτές οι κοινότητες. Ναι, συνήθως δεν είναι και όλοι ικανοί να αναλάβουν διοίκηση. Ναι, γίνεται μια από κοινού συνάθρηση και επιλέγονται αυτοί που μπορούν να εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντα ή τις αρμοδιότητες της διαχείρισης. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ ατομικιστές για να κάνουμε τέτοιες κοινότητες. Έχει ξεκινήσει τη Λάση Θεσσαλονίκη μια τρίτη ηλικία και κάνουν σαν κοινόβιο. Και άλλη. Στην Καλαμάτα επίσης, δεν ξέρω. Αυτό με αλληλεγγύη προφανώς, μαζί με διαχειρίζουν τα οικονομικά, μαζί μένουν σε ένα... Ναι, όχι, έχει δοκιμαστεί και στο χώρο που είμαστε τώρα. Έχουν δοκιμαστεί κοινότητες κοινοκτημοσύνης, κοινοπεριουσίας και λοιπά. Ναι, έχουν δοκιμαστεί και συνέως συνδέονται με έναν κληρικό ή με έναν γέροντα ή με έναν θεραπευτή κλπ. Ελπιδοφόρο. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα απολυτοποιήσουμε. Αυτά, δηλαδή, μόλις έφυγαν οι Απόστολοι από τη ζωή, από τη δράση, πολλά πράγματα κατέρευσαν. Διότι οι νεότεροι δεν είχαν το κύρος που είχαν οι Απόστολοι. Δηλαδή έλεγε ο Πέτρος, λες ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και πέθανε ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Από τη σύγχυσή τους και από την ταραχή τους, από το σοκ που δεχόντουσαν. Λοιπόν, αλλά για να το κάνεις αυτό και να έχεις αυτό το κύρος και τη δύναμη του Αποστόλου, πρέπει να έχεις διανύσει πολλά στάδια αγώνα, ανιδιοτέλειας, αγάπης και προσευχής. Και όταν λείψει ο συντονιστής, διαλύεται η κοινότητα. Ναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί οι άνθρωποι θέλουν ένα πρόσωπο στο οποίο να ανάγονται και δυστυχώς αυτές οι κοινότητες στο τέλος γίνονται προσωποκεντρικές. Δηλαδή, μάλλον γίνονται αρχηγοκεντρικές. Και όταν εκλείψει ο αρχηγός, τότε φιλορροεί η κοινότητα ή καταραίει. Όχι πάντα, αλλά ο κανόνας είναι αυτός, δυστυχώς. Ναι. Διότι ο άνθρωπος θέλει πάντοτε έναν ηγέτη, έναν αρχηγό, κάπου που να του αποδίδει την ευθύνη της ηγεσίας ή και την ευθύνη των λαθών. Δεν είναι εύκολο να αναλάβεις την ευθύνη για όλους. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ όσοι θέλουν, η ενορία σας προσκαλεί τώρα. Ο πατήρ Αλέξανδρος, όπως καταλάβατε, έχει να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά ζητήματα της ενορίας. Είναι προσκεκλημένη από μέλη της ενορίας. Έχουν φέρει τη συνδρομή τους στην ηλική και μπορούμε να τη μοιραστούμε στο σπιτάκι το λεγόμενο, που είναι πίσω από το ναό, από το ιερό, όλοι μαζί και να συζητήσουμε πιο...